Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που γιορτάζει ο πολιούχος της, ο Άγιος Δημήτριος σήμερα. Παρασκευή 26 Οκτωβρίου του 2018. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο και όχι Τάσος Τρέγιας. Ναι. Ξέρω, έχετε ανακουφιστεί οι περισσότεροι. Τώρα τον είδες. Βασίλης Καβαδίας να πω στην ηχοληψία. Τώρα τον είδες ότι δεν είναι ο Τρέγιας. Όχι, εντάξει. Πάντα σε εκείνο είναι το μικρόφωνο του. Λοιπόν, ανακουφιστήκατε πιστεύω οι περισσότεροι που δεν ακούτε τον Τάσο Τρέγια. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου δίπλα μου. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίβερο 107,4. Είπα ότι θα τα πούμε σύντομα. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα τόσο σύντομα μετά από δύο εβδομάδες. Αλλά τα είπαμε και μεσοβδόμαδα. Ναι, μεσοβδόμαδα ήταν και ο άλλος εδώ πέρα. Οι δυο μας, ας πούμε. Είσαι η πρώτη αλλαγή, ας πούμε, να πω εδώ πέρα της εκπομπής. Είσαι όταν λείπει ο Τρέγιας, να πούμε, να μην πω τώρα πάλι επαγγελματική υποχρέωση και τον κάψω τον άνθρωπο. Είχε οικογενειακή υποχρέωση, όχι επαγγελματική. Θα μου πείτε επαγγελματική, τέτοια ώρα Παρασκευή, λίγο δύσκολα. Εντάξει, είναι και η μέρα σήμερα όπου γιορτάζει πολλοί κόσμος. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Δήμητρες, ο Δημήτρης, η Δήμητρα. Ναι. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν, μόνο αυτοί? Αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω άλλους. Εγώ βασικά, ναι, και Δήμητρα και Δημήτρη έχω αρκετές. Μερικούς πρόλαβα, πήρα τηλέφωνο. Δεν είμαι και καλός σε αυτά, να πω την αλήθεια. Σε αυτά στα χρόνια πολλά και στα τέτοια, τα θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, λίγο Στέλιο, όχι υποκριτικά, λίγο όταν το κάνουμε κάτι με το... Σαν υποχρέωση, σαν υποχρέωση. Χάνεται και η ουσία, ναι. Άμπρα. Συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, αυτόν που είναι να τον πάρω, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα τον ευχηθώ χρόνια πολλά. Εντάξει, κάποιους άλλους, τους οποίους έχεις μια απλή σχέση, δεν είναι, πιστεύω ή ένα SMS ή ένα... ένα χρόνια πολλά στον τοίχο. Τώρα είναι και, τα social media. Είναι και τα social media που βγάζουν από την εισαγωγικά υποχρέωση πολλούς και πολλές από αυτόν τον κόπο. Εντάξει, είπαμε, γιορτάζει μισή Ελλάδα, αν όχι μισή, ένα μεγάλο μέρος της. Δημήτρης και Δήμητρα, ένα όνομα το οποίο πάρα πολλοί έχουν και πάρα πολλές. Χρόνια τους πολλά να πούμε. Χρόνια πολλά, και χρόνια πολλά και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να μπούμε στα διαδικαστικά και να μπούμε στη θεματολογία. Έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές, έτσι. Τα πάντα όλα θα κάνουμε. Βασίλη, τελευταία εκπομπή είμαστε, αφού κάνανε προηγούμενο. Όχι, υπάρχει και 12-2. Σοβαρά. Παίζει τέτοιο πράγμα. Να μας το πεις. Ναι. Ναι, γιατί είδα το Στέφανο πριν. Άρα παίζει, μου λες ότι παίζει να υπάρχει Γιώργος Αγόρας μετά 12-2, έτσι. Θα το πληροφορηθούμε. Δεν είμαστε σίγουροι κιόλας. Θα το μάθουμε. Λοιπόν, να μπούμε στα διαδικαστικά, να πούμε τους υποστηρικτές εκπομπής. Και πρώτος και καλύτερος, για ένα ακόμη βράδυ, είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, με τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκι της πόλης, ένα από τα ορότερα, θα προσθετά εγώ, για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες ομάδες. Με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά, όπως συνέχεια λέει ο Τρέγιας, και με πάρα πολύ όμορφο κόσμο και μέσα στο μαγαζί, εννοώ το προσωπικό, και φυσικά με πολύ ωραίο κόσμο και σαν πελάτες. Μία επίσκεψη θα σας αποζημιώσει και θα τουλάχιστον να δείτε αν αυτά που λέμε είναι αλήθεια ή ψέματα. Νομίζω ότι θα ευχαριστηθείτε από το αποτέλεσμα. Άλλωστε και ο Μάνος και ο Νίκος ο Μπουγάτσας και ο Μάνος Καλογεράκης εγγυούνται για το αποτέλεσμα. Πάμε και στο Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερ, κλαμπ, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες για συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για delivery, 2310-520-555. Κατέβασε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πορκίτο Ψητοπολείο. Βέβαια, είναι και μεγάλο. Το 10% είναι μια πάρα πολύ καλή έκπτωση, ειδικά για τις μέρες μας. Δεν το συζητάμε. Ειδικά για τους φοιτητές, μια χαρά βολεύει. Δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, και φυσικά για άλλη μια βραδιά η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνσης Θεσσαλονίκης 10. Επίσης πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21 101, να επαναλάβω το τηλέφωνο, 23 920 21 100. Λοιπόν, Στέλιο, μια που από την προηγούμενη φορά μπορεί να ήσουν μεσοβδόμαδα εδώ με τον Τάσο μαζί, αλλά δεν είπαμε έτσι πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν θέλεις να τα πάρουμε από την αρχή, να πεις έτσι 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, άμα θέλεις τη γνώμη σου στο καθαρά αγωνιστικό τομέα ή ό,τι άλλο εσύ θεωρείς σημαντικό για το Άρης ΠΑΟΚ. Μετά να πιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι της ομάδας σου, εσύ και εγώ που λίγο το έτσι το ψηλόβλεπα, να πω την αλήθεια. Στο σκουμπάρι μου, να τι λέω, εκεί το βλέπαμε. Και φυσικά να πούμε και το Σαββατοκύριακο τα μάτς και τις δύο σημαντικά μάτς. ΑΕΚ Άρης και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δευτέρα παίζει βέβαια ο ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν 28η, αλλά λόγω της απόφασης της αστυνομίας μεταφέρθηκε. Όπως και το μάτς του μπάσκετ του Άρη πήγε 5 η ώρα με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα και αυτό. Βέβαια εδώ 5 η ώρα τη Δευτέρα. Θα τελειώσει γύρω στις 7. Εκείνη την ώρα θα πηγαίνουν οι παοξίδες προς την Τούμπα. Δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, η αστυνομία δεν μας τα λέει καλά τελευταία της Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός δεν το βλέπω και πολύ σοϊ. Εκτός αν, όπως είπε ο Τάσος, ξέρω εγώ, στέλνουν τον κόσμο από το παλέ προς τα κάτω. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν και τι θα σκεφτούν, ναι. Πάντως την ώρα που τελειώνει, αυτό είναι δεδομένο, την ώρα που θα τελειώνει το παιχνίδι μπάσκετ στο Αλεξάνδριο, εκείνη την ώρα σιγά σιγά θα ανηφορίζει ο κόσμος για την Τούμπα. Δεν είναι καλό αντάμωμα αυτό. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε πρώτα, αν θέλεις να πεις φυσικά κάτι για το Άρης ΠΑΟΚ, πώς το είδες το παιχνίδι, μετά για το παιχνίδι, έτσι πινέλιες αν θέλεις, δεν είναι για το Άρης ΠΑΟΚ. Θεωρώ πως έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ποδοσφαιρικό, εννοώντας ότι είχε ενδιαφέρον, δηλαδή και κάποιος ουδέτερος το να κάτσει να το δει, θα ευχαριστώ τον ποδόσφαιρο. Επέβαιξαν και οι δύο ομάδες ποδόσφαιρο, φυσικά. Ο Άρης μπήκε πάρα πολύ δυνατά στα πρώτα λεπτά, κατάφερε και έβαλε ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά δεν μπήκε δυνατά και ευνηδιάστηκε, του πήρε και το χρόνο μέχρι να συνέλθει. Κέρδισε ένα πέναλτι το οποίο, εντάξει, έβαλε τον γκολ και από εκεί πέρα νομίζω ότι μπορεί να μην έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση. Αλλά με τον Πρίγιοβιτς που είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και δείχνει ότι είναι killer πραγματικός, όποτε έχει την ευκαιρία βάζει τα γκολ, μπόρεσε και απόδρασε από τον Χαριλάου με ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλό στην πορεία του πρωταθλήματος, καθώς ήταν το πρώτο τελευταίο, γιατί άμα υπολογίζω και τον Παναθηναϊκό, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος τώρα στο πρωτάθλημα, ήταν το πρώτο τελευταίο δύσκολο παιχνίδι αυτού του χρονιακού διαστήματος. Αν πούμε ότι είναι 2-3 ακόμη έδρες θα είναι εκεί που λες ότι μπορεί να χάσω, μία είναι το ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ, μία είναι η Τρίπολη και μία ο Παναθηναϊκός πάλι στο ΟΑΚΑ. Ναι, λες, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τώρα θα σου έλεγα και τον Ατρόμητο, αλλά θα. Ναι, καλά, μην το λες Ατρόμητο. Δεν θέλω, άκουσε τώρα σοβαρά. Δεν θέλω εσένα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Πραγματικά μου είσαι πολύ συμπαθής. Τα κρατάω τα άλλα, τα βέλη μου για τον άλλον εδώ πέρα. Που να πούμε εδώ, μια που το συζητάμε, Δευτέρα φυσικά την ώρα εκείνη που έχουμε εκπομπή, δεν θα υπάρχει εκπομπή, διότι θα υπάρχει ζωντανό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει σε 9.30. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, την Τρίτη ξανά πρώτα ο Θεός εκπομπή Μαρμίτα, ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, εντάξει. Τα είπες για το. Και τα είπαμε και εγώ με τον Τάσο για το Άρης ΠΑΟΚ. Τώρα για το χθεσινό παιχνίδι να μου πεις. Ήττα του ΠΑΟΚ. Εγώ εντωμεταξύ τώρα, μια που τα λέμε εδώ, δεν σου κάνω πλάκα. Ξέρεις τι νόμιζα. Νόμιζα ότι αυτό το μάτς ήταν. Δηλαδή το προηγούμενο που κέρδισε στην Μπάτες Χίλια Λέστε που την έλεγα εγώ. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν το τρίτο μάτς του ομίλου. Άρα νόμιζα, πρόσεξε με το μυαλό μου, ότι επειδή όποιον παίζει στο τρίτο μάτς, μετά τον παίζει στο τέταρτο αγωνιστικό. Ναι. Και νόμιζα με το μυαλό μου έτσι, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η ίδια ομάδα. Ξέρεις, κόλλησα με το βίντεο Και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, 1-4 λέω εκεί. Όχι, 0-2 λέω και 0-2. Πάλι λέω ισοβαθμία είναι από πάνω. Ξέχασα ότι αυτή είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου. Ναι, η τρίτη ομάδα. Ναι. Είναι η ίδια ομάδα που έπαιξε και και πέρασε στο πραγματικό ναι, τέλο. Είπα, δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Βέβαια, αν και εσύ αποκλείται να το λέγεις αυτό το πράγμα, γιατί θα τον περιμένω την Τρίτη εδώ πέρα.
Έλα μου έλεγε μωρέ αυτή η Βίντι να πούμε. Και εγώ το έλεγα, να μην λέω ψέματα. Όλοι το λέγανε. Όλοι το λέγαμε. Κανένας δεν την υπολογίζει. Όχι, όταν έπαιξε με την ΑΕΚ. Είπα, ναι. Βίντι ΑΕΚ. Ποια είναι αυτή η Βίντι. Ουγγαρέζικη ομάδα μου λέει. Άντε, λέω εντάξει, πέρασε, τελείωσε. Με την Rangers ήταν λέω, το δύσκολο. Α, αφού πέρασε την Rangers, αποδεικνύεται ότι αυτή η Βίντι, πώς τη λέγανε αυτή, δεν είναι τόσο καφενείο τελικά τρέγια. Δεν λέω εσένα, τον γενικά, όχι, και εμένα να πεις δεν έχω πρόβλημα, γιατί και εγώ το έλεγα. Δηλαδή, νομίζω ναι. η πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ, νομίζω και αυτοί οι οποίοι δεν υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ, δεν περίμεναν ότι ο ΠΑΟΚ θα στραβοπατήσει με την Βίντι. Ναι. Εμένα αυτό το οποίο δεν μου άρεσε χθες, γιατί πέρα από το ότι έγινε, ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε πάρα πολύ κακός, αντιλήφθηκα ότι επέλεξαν παιχνίδια. Δηλαδή, ο προπονητής πήγε και έκανε ένα rotation, που σαν να λέει ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν με πολύ νοιάζει κιόλας αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή έβγαλε τη βασική μεσοεπιθετική γραμμή όλη και μετά στο 60 γιατί είχαν 0-2 αναγκάστηκε να την ξαναβάλει. Ναι. Ποιος έβαλε, έβαλε τον Ουάρντα. Όχι, τον Ουάρντα τον είχε από την αρχή. Όχι, δεν τον είχε από την αρχή. Είχε Λιμιό, Ελκαντουρί, Πέλκα και Καρέλη. Και μετά τους άλλαξε όλους, έβαλε Πρίγιοβιτς, Μπίσεσβαρ, Ουάρντα. Τους τρεις που έβαλε αυτούς. Και στους έπεσε ο Χαλ. Εγώ τώρα χωρίς, εγώ είμαι Αριανός και δεν θέλω να πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ, θέλω να διαλύσω. Ναι, ακόμη και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν παίζει βασικός ο Ουάρντα και ποιος παίζει ο Λιμιός. Εντάξει, καλά. Εντάξει, μακάρι να παίζει συνέχεια ο Λιμιός για μένα και να μην παίζει ο Ουάρντα. Βασικά είναι εναλλάσσονται αυτοί γιατί μπορεί να παίξει και ο Ζάμπα, μπορεί να παίξει. Ναι, φίλε, αλλά χθες μου λες rotation. Rotation και δεν έπαιξε βασικός. Εγώ συγγνώμη, αν ήμουν ο Άρντα θα έλεγα τι γίνεται τώρα, φίλε. Rotation και δεν παίζω και βασικός. Γενικά ο Λουτσέσκο τον έχει λίγο στην μπούκα. Τον έχει στην μπούκα. Στο χαλά τον έβαλε όμως. Κακός. Ναι. Κακός τον έβαλε. Γύρισε το παιχνίδι. Το έλεγε κιόλα ότι μακάρι να μην παίξει ο Άρντα να βάλει στο λιμιό. Έλεγα μπίσε βασμάτο και ο Άρντα, α πούμε, ο τρίτο που. Ναι. Αλλά ο Άρντα μας λέγατε ότι θα είναι τιμωρημένος. Τον ξετιμώρησε ο μεγάλος ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, άρα, τι κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Α, είδες, αυτό θα το έλεγα στον Τρέγια, το έπρεπε να το λέω. Άρα, για να μην... Για το πανό θα πεις. Όχι για το πανό, ρε, πιο πανό. Άρα για να δούμε ότι είναι δύσκολο να κάνεις 26 μάτς αίτητο στην Ευρώπη, στην έδρα σου. Καταλάβατε, αγαπητοί συμπολίτες. 26 μάτς έχει ο Άρης αίτητο στην έδρα του. 26. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνετε. Όχι εσείς, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. 26 μάτς έχει. Μπορεί να τα κάνει σε διάρκεια 70 χρόνων, 80, 100. Αλλά δεν έχει σχέση. Τι σχέση έχει αυτό. Έχει σχέση. Ίσα-ίσα. Ο Άρης ακόμη περισσότερο. Γιατί αυτά τα 26, ο ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη, αυτά τα 26 παιχνίδια μπορεί να τα δώσει σε 3 χρόνια. Που θα είναι και δυνατός. Και να μην κάνει τα. Ο Άρης σε αυτά τον πάροδο των χρόνων έχει παίξει με Β' Εθνική δύο φορές. Σε αυτά. Με Ρώμα έπαιξε με ομάδα Β' Εθνική στο Χαριλάου και δεν ναι, έχασε. Ήταν φιναλίστ, ισχύει ναι, αυτό, αλήθεια. Δεν έχασε. Ο ΠΑΟΚ σε 3 χρόνια μπορεί να τα κάνει αυτά τα μάτς τώρα που είναι δυνατός και να μην χάσει κανένα. Ενώ ο Άρης όλες αυτές τις δεκαετίες που τα πέρασε αυτά τα μάτς είχε και ομάδες οι οποίες ήταν αδύναμες. Είχε ομάδες οι οποίες ήταν Β' Εθνική και έπαιζε Ευρώπη. Τώρα μπορεί να με κράξουν, αλλά δεν έχω θέματα. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 3 παιχνίδια στην Τούμπα μετράει 3 στις 3 ήττες στην Ευρώπη. Έχασε την Μπενφίκα, έχασε την Τζέλσι και έχασε και τη Βίντι. Ναι, εντάξει. Στην Ευρώπη, σου λέω. Κοίτα, από την Μπενφίκα τώρα και από την Τζέλσι είναι κάπως λες λογικές ήττες. Μπορεί να έρθουν. Αλλά από τη Βίντι. Ναι. Εγώ τα βγάζω αυτά τα δύο για να δουν, ας πούμε, ότι δεν είναι εύκολο. Καλή καζούρα, καλή καζούρα, καλή και πλάκα. Διότι σωστό είναι να λες, παίζεις εσύ ρε παιδί μου κάθε 5 χρόνια, κάθε 10, 6 χρόνια, κάθε 3 χρόνια. Όπως βλέπεις όμως 26 παιχνίδια είναι δύσκολο να κάνεις αίτητος. Είναι μια επιτυχία. Τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς κάποιες επιτυχίες ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, συγχωρέστε μας. Λοιπόν, άρα τώρα πώς γίνεται δηλαδή, τώρα πας μέσα στην Βίντα. Τώρα ο ΠΑΟΚ πάει μέσα στην Ουγγαρία. Ναι. Για να παίξει πάλι με την Βίντι για να δούμε το τι θα γίνει. Γιατί τώρα η βαθμολογία πώς είναι, ούτε ξέρω εγώ. Η βαθμολογία είναι 9 βαθμούς η Τσέλσι, εντάξει, ναι. Περίπου το άστο. Ναι. Δεν την υπολογίζουμε και οι υπόλοιποι 3 έχουν από 3 βαθμούς και ουσιαστικά. Αλλά αυτή η ομάδα είχε 2 ήττες δηλαδή πριν από αυτό το μάτς. Ναι, έχασε και από την Πάτε Μπόρισοφ, έχασε και από την Τσέλσι. Την Πάτε Μπόρισοφ πού έχασε, ναι, στην Πάτε Μπόρισοφ μέσα. Τώρα θα σε πιάνω αδιάβαστο. Τώρα θα σε γελάσω. Δηλαδή μπορεί να έχασε αυτή η ομάδα από την έδραση από τον Πάτε Μπόρισοφ, από δύσκολο το βλέπω. Νομίζω πρέπει να έχασε μέσα στην Πάτε Μπόρισοφ. Μέσα στην Πάτε Μπόρισοφ. Ναι. Και έχασε και την Τζέλση, εντάξει, προφανώς. Ναι, καλά, λογικό. Από την Τζέλση λογικά. Και ουσιαστικά, αν έχανε χθες την Τούμπα, θα ήταν εκτός. Ο ΠΑΟΚ έχασε την Τούμπα. Αυτοκτόνησε και την έβαλε και στο παιχνίδι
της πρόκρισης και καλείται τώρα να πάει στην Ουγγαρία για να... Βασικά δεν ξέρω αν για να... Εγώ έτσι θα πω, να μου λέγες ποιος θα είναι ο δεύτερος. Ποιος θα βρει τελευταία αγωνιστική την Τζέλσι. Ο Πάουκ τη βρίσκει προτελευταία αγωνιστική την Τσέλσι και μετά υποδέχεται την Μπάτε Μπόρισοφ. Ναι, τελευταία δηλαδή η αγωνιστική παίζει Τσέλσι Βίντι. Με τη Βίντι. Ναι. Αλλά πού παίζει, παίζει ρόλο. Βίντι νομίζω. Άμα παίζει Βίντι Τσέλσι, ένα ευρώ ότι θα προκριθεί η Βίντι θα το έβαζα, φίλτατε. Διότι οι Άγγλοι, εφόσον έχουν περάσει μετά, νομίζω ότι θα πάνε όχι με τα δεύτερα, με τα τρίτα. Εκεί πέρα, αλλά εντάξει, θα μου πεις Άγγλοι είναι αυτοί, τώρα δεν τους πιάνεις κιόλας. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι είναι αυτό εδώ που έχεις για τον Μαουρίσιο, τι έκανε ο Μαουρίσιο? Εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Απλώς έβγαλε την ομάδα έξω γιατί είχε γενέθλια σήμερα. Εντάξει. Είχε γενέθλια. Ναι. Ρεζερβέψω. Υποθέσω πως όχι. Λοιπόν, να πούμε και πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε και εδώ έχουμε αλλιεύσει έτσι μια όχι ευχάριστη είδηση για τον Άρη, ο οποίος υπάρχει και μια έτσι δυσαρέσκεια που βγαίνει από την ΠΑΕ. Πόσο έφαγε ο Άρης ο καημένος? 15.000 ευρώ έφαγε. 15.000 ευρώ για τα μπινελί και για το πανό, αυτά τα δύο. Ναι, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων λέει τώρα. Ναι, δεν το δίνει με λεπτομέρειες. Συμπεριφορά των φιλάθλων τι πρέπει να φωνάω, αλληλούια. Εντάξει, είπαμε. Μακριά από τη βία, μακριά από το να πετάμε, μακριά από το τέτοιο. Εγώ παραδείγματος χάρη, έχει χρόνια κιόλας. Μητέρες ούτε παίκτων ούτε αντιπάλων βρίζω. Τον παίκτη, άμα θέλεις να βρίζεις, βρίζεις τον παίκτη. Καλά, ναι, αυτό είναι. Μητέρα, εγώ δεν βρίζω. Δηλαδή, αλλά μην του κάνουμε και το γήπεδο εκκλησία και αρχίσουμε και φωνάζουμε defense σαν το NBA. Defense και παλαμάκια. Εντάξει, δηλαδή προς Θεού. Το κάνατε αυτό με τους πυρσούς. Δηλαδή, χάθηκε μια. Τι να πω, το σχολιάζαμε εδώ με τον Τάσο. Δεν ξέρω την άποψή σου. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι. Άμα δεν τον πετάς στον πυρσό, ναι, είναι πολύ ωραίο θέαμα. Και βέβαια. Το γουστάρεις κιόλας οπτικά. Αλλά τα χαμηλά αυτό λέμε. Ναι, αλλά τα κάνουν όλα τα αθλητικά. Οι αθλητικές εκπομπές, site. Το κάνουν σήμα εκπομπών τέτοιες εικόνες. Τα χαρτάκια, ναι, τους πυρσούς. Γιατί πουλάει, αλλά. Ναι, γιατί άμα είναι και τα γήπεδα να είναι άδεια, δηλαδή. Τι να πω, ο κόσμος δίνει σε αυτό το άθλημα δίνει χρώμα. Άμα τα γήπεδα είναι άδεια, δεν πάει να είσαι και η Μπαρτσελώνα, δεν λέει τίποτα. Και τι λέει εδώ η Παϊάρης? Ναι, ότι το πρωτοβάθμιο, σχολιάζει πρώτα είδηση, το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο αποφάσισε επιβολή προστίμου στην Παϊάρης για τα όσα έδιναν στον τέρπι της 7ης αγωνιστικής κοντά στον ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους της ομάδας να υποδέχονται την είδηση με μεγάλη έκπληση. Μάλιστα, όπως σημειώνουν κύκλοι της Παϊάρης, είμαστε στο All About Άρης φυσικά. Δεν είναι φυσιολογικό σε ένα ντέρμπι που η συμπεριφορά του κόσμου ήταν υποδειγματική και νομίζω το παραδέχονται και οι άνθρωποι. Όλοι το παραδέχονται αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν και δεν συνέβη το παραμικρό, το αρμόδιο όργανο να επιβάλλει πρόστιμο. Πόσο μάλιστα όταν αυτές οι εικόνες ταξίδεψαν σε Ελλάδα και εξωτερικό και άκουσαν μπράβο για την ατμόσφαιρα του κλάνου Φρικελίδης. Μάλιστα, όπως τόνισαν, χαρακτηριστικά θα αποφασίσουν στην Ελλάδα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Λογική απορία. Τι να πω, δεν ξέρω εγώ τώρα. Εντάξει. Για αυτό που λέγαμε πριν, για το τι έγραψαν, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του, καθώς επίσης και για υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της. Ναι. Συνολική χρηματική ποινή 15.000 ευρώ είναι από την ανακοίνωση του πειθαρχικού οργάνου. 15.000 ευρώ. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, τι να σχολιάσω. Δεν ξέρω τι να πω, 15.000 ευρώ, έτσι, και 50 ήταν, και ήταν και 100, εντάξει. Ναι, το 15.000 το δίνουν πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Όχι, γιατί και τους πυρσούς πόσο ήταν τελικά. Καλύτερα να ανάβαμε πυρσούς καλύτερα. Ήταν πιο φθηνά νομίζω. 5.000 είναι, 10 πόσο είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πιο πολύ συμφέρει. Δηλαδή, πιο πολύ συμφέρει. Αν ανάψει 3 πυρσούς, 4. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είπαμε, τα σχολιάζουμε, εμείς δεν παίρνουμε τις αποφάσεις. Άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Κάτσε λίγο, αυτό είναι το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο πιανής είναι. Της ΕΠΟ είναι αυτό. Ναι, της ΕΠΟ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο στον κύριο Γραμμένο, επιτελεί έργο. Δεν μπορώ να πω. Θα το βάει σιγά σιγά στις σωστές ράγες στο ποδόσφαιρο ο κύριος Γραμμένος. Ο Αριανός που λέει και ο Τρέγιος. Ο Αριανός άχω. Ο Αριανός. Λοιπόν, Στέλιο, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Θα πούμε και για τα μάτς του Σαββατοκύριακου και οτιδήποτε άλλη είδηση και θα ανοίξουμε και τις γραμμές στο 2312-87 και 38, 69-45. 2,87 και 3,8. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, τη σκέψη σας, το 54,5,26. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα,
Στέλιος Παπαντονίου και όχι Τάσος Τρέγιας πίσω από το μικρόφωνο και Ζάχος Ντρούλινγκ. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23 10 287 και 3 οχτάρια, 69 45 287 και 3 οχτάρια. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια στέλιο και για το μάτς του Άρη, ο οποίος πηγαίνει στο ΆΚΑ να παίξει με την ΑΕΚ, και του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουμε ένα φίλο στην αναμονή, για να τον ακούσουμε. Προηγούνται πάντα οι φίλοι. Καλησπέρα. 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 Πού είναι ο Τάσος σήμερα, τόσο πολύ δηλαδή, τον πείραξε χθες η ήττα? Όχι, δεν τον πείραξε, είχε οικογενειακή υποχρέωση. Οικογενειακή υποχρέωση, ακριβώς σωστά το έθεσε. Έλα, Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Έλα ρε Γιώργη. Τι γίνεται? Έλα, καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες και χρόνια πολλά στην Σαλονικά μας. Έτσι. Την ομορφότερη πόλη του κόσμου κατά με. Κατά δεύτερον, όσον αφορά για τα αγωνιστικά, τα έχουν πει για χθες το βράδυ και τα λοιπά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι όλο φάνερο ότι ήμασταν σε μια πάρα πολύ κακή βραδιά. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εκεί που θέλω να σταθώ όμως είναι στην καζούρα που δεχόμαστε, την οποία εντάξει, δεχτή είναι, δεν έχω θέμα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι βλέπω μια ανυπόμονη έναν ανυπόμονο υπερβολικό ζήλο στο να κάνουμε όσο προλαβαίνουμε καζούρα, γιατί δεν θα έχουμε άλλο περιθώριο. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστέψτε με, αυτή η καζούρα που δεχόμαστε σήμερα, εμένα τουλάχιστον ξέρετε πώς μου φαίνεται. Σαν να μου λέτε δηλαδή, κοίταξε να δεις, η μαμά μου με πήρε μαλλί της γριάς στην παραλία. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Καλά ταξίδια, δηλαδή, παδί μεταξύ τους το κάνουν αυτό. Εμένα σαν παοκτζή, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πιο πολύ η χαρά σας παρά η λύπη μας. Ένα δηλαδή τόκης... είναι σε εντελώς άσχετο σημείο η υπερβολή που δείχνεται. Γιατί δεν μας πείραξε εμάς τους ίδιους. Ναι, ένα γιατί εμάς ο στόχος, αν καταλάβατε την ψυχολογία του ΠΑΟΚΤΖΙ, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Και αυτό φαινόταν και στην ψυχολογία της Κερκίδας εχθές. Αν κάνεις καμιά γκέλα την Δευτέρα, τότε θα σε πειράξει, πιστεύω. Αυτό ναι. Ήθελα να σου πω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ότι θα προτιμούσα λοιπόν μάλλον θα ήταν πιο συνετό και θα μας πονούσε πολύ περισσότερο εάν βγάζετε το ίδιο πάθος σε ενδεχόμενη γκέλα της ομάδας μας τη Δευτέρα. Εκεί ναι, θα μας πονούσε. Αλλά αυτό το σημερινό που κάνετε είναι σαν να μας γαργαλάτε. Ναι, προφανώς. Το κατάλαβα. Ωραία. Δηλαδή είναι τόσο άσχετο, τόσο δηλαδή είναι σαν μια ανυπομονησία. Ρε παιδιά, βρήκαμε χώρο, επιτέλους έχασε ο ΠΑΟ, κάτσε να κάνουμε μια καζούρα όσο προλαβαίνουμε. Ωραία. Όσο προλαβαίνουμε να κάνουμε μια καζούρα. Και εμείς καθόμαστε και γελάμε. Ωραία. Γιατί δεν μας πείραξε εμάς τους ίδιους, το καταλαβαίνεις. Άκουσα με λίγο. Εμένα προσωπικά, εκτός από μια έτσι μια έκπληξη της κακής απόδοσης της ομάδας, μόνο αυτό με πείραξε. Το αποτέλεσμα καθ' αυτό δεν με πείραξε. Δύο πραγματάκια λοιπόν. Γιατί εγώ την Ευρώπη φέτος, με το στόχο που έχω, την έχω αγκαρία, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, Γιώργη, άκουσαμε, γιατί αυτό που λες έχεις ένα δίκιο. Από ποια άποψη? Και εγώ αν ήμουν παοξής, ρε παιδί μου, θα προτιμούσα να χάσω από την Βίντι και όχι στο Χαριλάου π.χ. Θα προτιμούσα να χάσω από την Τζέλσι και όχι. Εντάξει, έχει βάση αυτό που λες. Έχει βάση. Από την άλλη, το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, αν θυμάμαι καλά, είσαι εσύ που είπες στον Τάσο για τον Γκαρσία, έτσι? Εσύ δεν είσαι? Όχι, δεν είπα εγώ κάτι για τον Γκαρσία. Είσαι. Για τον Γκαρσία που είναι παιχταρά. Ναι, εσύ δεν είσαι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εννοείται. Ναι. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή σου είπε κάτι ο Τάσος, που βέβαια βγήκε σήμερα, σήμερα χθες, αυτό με το ποστάρισμα του Ιού Σαββίδη, ότι του αρέσει, ρε παιδί μου, ο Γκαρσία. Αυτό εννοούσε, ότι ρε παιδί μου θα τον κλείσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό σου εννοούσε ο Τρέγιας προχθές, ότι κάτσε και θα σου πω το Δεκέμβριο, ότι πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Γκαρσία. Κοίταξε, θέλω να σε προειδοποιήσω για κάτι. Για και όσον αφορά, και αυτό έχει να κάνει και με το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης. Σήμερα το μεσημέρι έκανα μια παρέμβαση στο Ζαγόρα. Ναι. Και θα καταλήξω στον Γκαρσία. Σήμερα έκανα μια παρέμβαση στο Ζαγόρα. Βγήκε ένας ΑΕΚΤΖΙΣ, γνωστός που βγαίνει συνέχεια, καλά κάνει το παιδί και ασχολούταν με τον ΠΑΟ. Βγήκε καπάκι ένα Αρξαριανός και καλά κάνει εδώ και ασχολούταν με τον ΠΑΟ. Και βγαίνω εγώ και μετά λέω, ρε παιδιά, βγαίνει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και ένας Αριανός. Σε δύο μέρες παίζετε ντέρμπι μεταξύ σας.
φαγωθήκατε να βάλετε ξένο διαιτητή και αφιβάλλω αν ξέρετε ποιος Έλληνας διαιτητής σας παίζει, γιατί το μόνο που σας απασχολεί είναι αν θα χάσει ο ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο. Το να εξή μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, δηλαδή, μας ενδιαφέρει σε πληροφορώ ο διαιτητής, γιατί έχουμε καεί. Και πού θέλω να καταλήξω, ναι, πέρα από αυτό. Αυτό δείχνει το πόσο δεν προσέχετε τις λεπτομέρειες. Το κακό δεν προσπαθεί να στο κάνει ο ΠΑΟΚ, Ντρούλη. Το κακό προσπαθεί να στο κάνει η ΑΕΚ. Γιατί σήμερα, εάν άκουγε στα ραδιόφωνα της Αθήνας από το πρωί μέχρι αυτή τη στιγμή, ωραία, η πρώτη είδηση που βγάζουν στα αθλητικά δελτία, ξέρεις ποιο είναι? Πού να ξέρω. Δεν... Πολύ κοντά ο Γκαρσία στην ΑΕΚ. Τον παρακολουθεί, ωραία, η ΑΕΚ. Τον κάνει η ΑΕΚ, τον αυτόν η ΑΕΚ, έχει καλές σχέσεις με τη Λασπάλμας η ΑΕΚ, έχει το ένα η ΑΕΚ, έχει το άλλο η ΑΕΚ και έχουν προεκεκάνει έναν φοβερό, μία φοβερή προπαγάνδα από το πρωί με πιο ζητούμενο να επηρεάσουν τον ίδιο τον Άρη για το παιχνίδι της Κυριακής. Και εσείς αντί να ξυπνήσετε, ωραία, και να δείτε το τι συμβαίνει, κάθεστε και ασχολείστε με τα ποσταρίσματα και τις πλάκες του Γιωργάκη. Ένα-ένα. Λοιπόν, ο Άρης αυτό που είπες, εμείς τον διαιτή τον ξέρουμε. Για εξής μπορεί να μην τον ξέρουμε, γιατί έχουμε καεί στο χυλόφι. Σάμε και τον Γιαουρτίνο είναι ο Τζίλος. Θέλω να σου πω, δεν μιλάω για σένα προσωπικά. Εντάξει. Μιλάω για το μεσημέρι, αυτό το Άρης κλίμα που απλά, έχω λάβει. Απλά αυτό που λες, ο Άρης δεν μπορεί δηλαδή, να κάνει τι. Ο Άρης είναι τόσο ανίσχυρος. Ήταν ανίσχυρος και σε μικρότερες κατηγορίες, πολύ δε σε αυτή την κατηγορία. Τι να κάνει ο Άρης, για πες μου, δεν ζήτησε ξένο διαιτητή και τον είπε όχι ο άλλος. Όχι τον είπε. Mm-hmm. Μόνος ο μάτς με τον ΠΑΟΚ, στα δύο μάτς. Δηλαδή αν δεν είναι αυτό ντέρμπι. Yeah. Και να σου πω κάτι, για μένα ο Άρης έχει μεγάλη ευκαιρία να φύγει με διπλό εκεί. Η ΑΕΚ είναι κουρασμένη. Μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεό τα πει. Εγώ δεν ξέρω. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Λέω ότι έχει μεγάλη ευκαιρία. Έχει μεγάλη ευκαιρία εγώ ο Άρης. Την Κυριακή φόλα Άρης είμαι. Εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ ξέρω τι θέλω, δεν είμαι μπερδεμένος. Ναι. Έχει μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αυτός ο Τζίλος Μήλος, γιατί και πέρσι μας έπαιξε ένα μάτι και δεν έχουμε καλές αναμνήσεις. Α, το Τζίλο, τέλος πάντων, θα πάμε τώρα. Ωραία, σκάνει ο Άρης αυτό που πρέπει και ο Τζίλος θα το δούμε τώρα. Ναι, Τζίλο. Εντάξει, σου είπα για τον Τζίλο. Τώρα ο Γκαρσία είναι με τον Γκαρσία και κλείνεις με αυτό. Ο ναι. Γιωργάκης μας πλάκα κάνει στα Instagram. Ναι. Όποιος θέλει να κλείσει παίχτη, δεν το κοινοποιεί αυτό στα Instagram. Αυτό του είπα και εγώ του Τάσου. Και εγώ του είπα το ίδιο ακριβώς αυτό που λες. Όταν θέλεις παίχτη, δεν μιλάς. Πλακίτσα κάνει τον ο Γιωργάκης. Πας στην Λασπάλμας και τον παίρνεις αν μπορείς. Πες μου τι. Λέω το ίδιο είπα στον Τάσο στο inbox. Το λέω όποιος θέλει ναι. παίχτη, δεν με το φωνάζει, πάει και τον κλείνει. Ακριβώς. Αυτό του είπα. Ακριβώς. Δεν το φωνάζει. Πας στη Λασπάλμας και λες πόσο έχει η ρήτρα. Που δε, για αυτή τη ρήτρα του Γκαρσία έχω ακούσει από 500 χιλιάρικα μέχρι 5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι ισχύει. Ακριβώς. Ναι, δεν ξέρω τι και ισχύει. Και μάλιστα, πρόσεξε να δεις. Και το έχουν επισημοποιήσει τόσο πολύ τη ΑΕΚ που βγαίνουν οι ρεπόρτερ στις εκπομπές για ενημέρωση. Για και η πρώτη ερώτηση που δέχονται, ξέρεις, έτσι εντέχνος. Τι γίνεται με τον Γκαρσία, τι παίζετε με τον για Γκαρσία. Για να το δούμε και τον Γκαρσία. Ας τους βάλει δύο γκολ και στο βάρο. Ναι, και απαντάνε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ξέρεις. Έχουμε καλές σχέσεις με τη Λασπάλμας. Κοίτα, ωραία, από ό,τι ξέρουμε δεν υπάρχει και ρήτρα για να τον πάρει ο Άρης. Οπότε είναι στο χέρι της ΑΕΚ, τον παρακολουθούμε και πιστεύουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι θα το πάρουμε και ξέρω. Δηλαδή, για να τον πάρει το καλοκαίρι πρέπει να πληρώσει. Δύσκολα να πληρώσει. Ασέβεια προς τον Άρη τρομερή. Και εσείς αντί να ασχολείστε με αυτά τα ύπουλα, δεν το ήξερα αυτό σήμερα. Δεν το ήξερα γιατί αυτό. Γιατί εμάς η γούνα μας από την άκυρη Ντρούλινγκ έχει καεί πολύ άσχημα. Αυτούς πρέπει να προσέχετε, όχι εμάς. Έγινε να σε καλά, εσείς Γιώργη. Τουλάχιστον... Έλα, κλείσε με αυτό, κλείσε με αυτό. Όχι, κλείσε με αυτό που λες. Κλείσε με αυτό που έλεγες. Όχι, όχι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι το θέμα που ξεκίνησες να πεις για τον Γκαρσία ναι. έτσι, είναι εντελώς λάθος και αυτό γιατί δεν το είπα, θέμα δεν είπα κάτι. Το, σήμερα τουλάχιστον είναι πρώτη είδηση μα για την ΑΕΚ. Δεν είπα, θυμήθηκα ότι είπες εσύ καλό τέτοιο για τον Γκαρσία και την ατάκα του, ναι. του... Δεν είπα εγώ για τον Γκαρσία τίποτα. Λέω, θυμήθηκα ότι εσύ είχες εγκομιάσει τον Γκαρσία και θυμήθηκα την ατάκα του Τάσου και σου λέω ότι η ατάκα του Τάσου ήταν γιατί είδες αυτό το ποστάρισμα του Ιού Σαββίδη, για μην τον πω. Εντάξει μωρέ, τώρα να είχαμε να λέγαμε τώρα, έκανε ένα ποστάρισμα ο Γιωργάκης, ναι. όπως είπες, θες να τον πάρεις, ναι. πας στη Λασπάσμα, έχεις λεφτά, δεν έχεις, δεν πας να τον πάρεις. Αν έχεις λεφτά, πόσο κάνει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, τον παίρνω, δεν τον παίρνω, τελείως. Τώρα με τα ποστάρισματα τώρα και τις πλακίτες που κάνει, εντάξει τώρα το Γιωργάκη τώρα δεν θα το μάθουμε, το ξέρουμε. Okay. Το θέμα σας είναι για την Κυριακή.
Και αυτό όλο το έντεχνο που για προσπαθεί να κάνει άκια για να επηρεάσει πράγματα και καταστάσεις. Για να δούμε αν θα επηρεάσει. Για να δούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Στον επόμενο. Κρατήσαμε λίγο τον Γιώργο περισσότερο. Εντάξει, ζητάμε συγγνώμη από τους επόμενους. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, χαιρετώ και τους δύο. Ιδιαίτερα εσένα, Ζάχο. Ρε Θανάση, ρε φίλε, η φωνή σου χαρακτηριστική. Ο Στέλιος, Στέλιος Παπαντονίου, να ξέρεις δίπλα μου. Χαιρετώ και το παλικάρι. Γεια σου. Λείπει βέβαια ο παρτενέρ σου, άλλος. Λείπει ο κύριος Τάσος. Όχι τον άσμο. Ναι, σωστά, κάπου εκεί μένει, κοντά σου μένει, όντως. Ναι, ναι. Για πάμε, ρε Θανάση. Κάνα δυο φορές ένα προποτσίδικο εκεί. Α. Να δώσουμε αίμα. Για πάμε. Λοιπόν, για να αλλάξω λίγο το νταλαβέρι με αυτό που συζητάτε, θα ήθελα να πω κάτι για αυτή την ιστορία με τα υβριστικά συστήματα και για το πρόστιμο. Ναι, 15.000 ευρώ. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι οι παρατηρητές, οι οποίοι πηγαίνουν στα γήπεδα, δεν έχουν κάποια έξοδα? Φως, νερό, ναι. Τηλέφωνο, μεταφορικά, έχουνε, βενζίνη, έχουνε. Λέω ένα παράδειγμα. Παρατηρητές πάντως. Έχετε ένα από την καρδίτσα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, θα έλεγα ότι πάντα παρατηρητή βάζουν κοντά όμως. Πάντα παρατηρητή, δεν θα φέρουν παρατηρητή από την Κρήτη. Πάντα ο παρατηρητής νομίζω ότι είναι από κοντινή απόσταση από το. Από το σύνδεσμο της πόλης που πληρώνεται αυτό. Βέβαια, πώς δεν πληρώνεται. Βέβαια. Από πού πληρώνεται, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Από πού να πληρώνεται. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Από πού αντλεί έσοδα. Μόνο από τα πρόστιμα δηλαδή αντλεί πρόστιμα η ΕΠΟ. Βάλε ρε παιδί μου, βάλε 5 χιλιάρικα, βάλε 3, βάλε 6, 15 χιλιάρικα. Όχι, εγώ δεν σου λέω ότι αντλεί μόνο από εκεί. Η ΕΠΟ βγάζει, αλλά, βγάζει έσοδα αλλά, και από τους αγώνες εθνικής, από τους χορηγούς και από όλα αυτά. Κάποια από πού αντλούν τα... Να, αυτό που σου είπε ο Στέλιος. Τα περισσότερα, τα περισσότερα πρόστιμα που βάζουν, ναι. Γιατί στο συγκεκριμένο παιχνίδι που πρέπει να βάλεις πρόστιμο και τον τρόπο με τον οποίο λες για υβριστικά συνθήματα, έτσι... είναι σαν να σου λέει ό,τι και να κάνεις, θα το φάσω, εγώ θα γράψω κάτι μέσα για να πάρουμε κανένα φράγκο. Ναι ρε φίλε, να γράψει. Άλλωστε, και να πάρει, να όχι 15.000. Του κυρίου Σκύμπε. Του κυρίου Σκύμπε η αποζημίωση είναι 500.000 ευρώ. Και τώρα προσπαθούν να τον πείσουν να του δώσουν 250.000 ευρώ. Πόσα είναι δηλαδή τα έσοδα της και από πού αντλεί έσοδα η ΕΠΟ? Μήπως αντλεί από το τηλεοπτικό συμβόλαιο των ομάδων κάποιο ποσοστό? Από το τηλεοπτικό συμβόλαιο των ομάδων δεν παίρνει χρήματα η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ παίρνει έσοδα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο που έχει με κανάλι που δείχνει την εθνική ομάδα. Την εθνική, τα εισιτήρια και τους χορηγούς. Και τους χορηγούς που έχει η εθνική ομάδα και γενικότερα και, φυσικά και από τα πρόστιμα τα οποία βάζει η ΕΠΟ. Εγώ λέω ότι από τα πρόστιμα, τα ετήσια έσοδα της ΕΠΟ από τα πρόστιμα, πρέπει να είναι περισσότερο από τα μισά χρήματα, ακόμα και από τις χορηγίες και από τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας. Δεν μπορεί, χωρίς να ξέρω, δεν μπορεί να είναι μόνο και αυτά που λέει ο Στήλιος και αυτά που είπα εγώ, μόνο αυτά τα έσοδα της ΕΠΟ. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι πολύ λίγα τα έσοδα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω αν παίρνει επιδότηση από το κράτος. Ξέρω πώς να τα πω αυτά. Αν υπάρχει κονδύλι. Εμάς γιατί μας βάλανε? Τι έγινε? Δεν ξέρω. Προφανώς για τα μπινελίκια και για τα υβριστικά. Εντάξει, υπάρχουν υβριστικά, ρε φίλε. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει. Είναι δυνατόν να μην υπάρξει ένα προφανώς, σύστημα να μην για να είμαστε βάλει... τέτοιο, προφανώς, χωρίς να το διάβασα στην ποινή μέσα, προφανώς και για το πανό που... Το πανό δεν αναφέρεται πάντα στην ανακοίνωση. Αν δεν αναφέρεται το πανό και είναι μόνο... Μην με συγχωρείς, ξέρουν τι γράφει το πού πανό. Πού να σου πω, ρε φίλε. Τι γράφει, έχει ένα ήττα, ένα σίγμα, ένα νι, μη. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ήθελα να σου ρίξουν και συνρίξαν. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα εμείς να δούμε κάτι, γιατί. Κοίταξε να δεις. Μεγαλύτερη αλητεία. Έτσι ακριβώς. Και το λέω κομψά από αυτό που κάνουν. Να ξεσκίζουν τις ομάδες οι παρατηρητές ντε και καλά για να παίρνουν λεφτά, για να μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς τους, ή μήπως δεν έχουν βαρβά τους μισθούς τα λεβεντόπεδα. Πρέπει να έχουν. Να ξέρω, σε θυμίσω ότι σε αρχές της δεκαετίας... Πάντως με 500 ευρώ δεν νομίζω να είναι. Κάποιος κύριος Γκαγκάτσης, που είχε τη σύζυγο μέσα, κάτι 10 με 11 χιλιάρικα ακουγόταν η σύζυγος. Ο Γιώργος Βασίλης, που ήταν αρχηγός. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε αυτά, μην μας βάζεις αυτό το τρυπάκι, δεν τα ξέρουμε. Δεν είμαστε... Ναι, να μην βάλουμε αυτό το τρυπάκι, θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε τηλεπαθείς. Μπράβο, υπάρχουν και τι να σου πω ρε φίλε, υπάρχουν και δικομανίες. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, οι γραφικότητες των ανθρώπων αυτών ξέρουν τι κάνουν εκεί πέρα, μη στεναχωριές. Και κάποιος κύριος Γιακουμάτος έχει την κόρη του εκεί που είναι στις μεταγράφες και τέτοια, βουλευτής.
Όλοι οι βουλευτές τους έχουν κάνει τα παιδιά τους και τα δισέγγονά τους. Μη στεναχωρείτε. Ναι, τακτοποιημένοι. Κατά τα άλλα, ναι. Εσύ τρέξε, βρες δουλειά και εγώ και ο Στέλιος. Δεν υπάρχει ομάδα να μπορούμε να πληρώνουμε. Ναι, ρε φίλε, εσύ έτσι δεν είναι το ίδιο το παιδί του βουλευτή με το παιδί το δικό σου. Το ίδιο είναι. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Δεν είναι παιδί. Δεν είναι το ίδιο, πώς να το κάνουμε. Είναι από πλούσια. Τι να κάνουμε, ακριβώς από εκεί. Του ενός είναι από πλούσια, του αλλού είναι από φτωχά. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Αυτό που γίνεται τώρα με αυτά που ακούγονται, ας πούμε, κάτω για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, ναι, αυτά είναι επικοινωνιακά, χρόνια υπάρχουν. Έτσι και πριν. Εγώ προσωπικά τα ακούω και από το ένα αυτοί μπαίνουν, το άλλο βγαίνουν, γιατί καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνονται. Εντάξει, κάποιοι οι οποίοι το βλέπουν λίγο διαφορετικά, το αν μπορούν να τον πάρουν. Μέχρι τον Ιούνιο πάντως ο ποδοσφαιριστής θα παίζει για τον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Μετά τον Ιούνιο θα δούμε τι θα γίνει, πού θα πάει, αν θα πάει και πώς και τι. Πάντως δεν θα ήθελα στην ομάδα μου να ακούσω σε περίπτωση χτύπα ξύλο που ιτηθεί ότι δεν παίξαμε και ένα καλό παιχνίδι και χάσαμε δικαίως. Ναι. Θα με πειράξει πάρα πολύ. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε, Ζάχο, ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάποιον στόχο, θα πρέπει να πάμε να κερδίσουμε τέτοια παιχνίδια. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Για να αλλάξει λίγο και το της ομάδας τον Ταλαβέρη, αλλά και για να πάρει λίγο ο κόσμος, ο οποίος έδωσε φέτος πάρα πολλά, για να πάρει και κάτι που το αξίζει. Γιατί τα νούμερα που έχουμε σε πληρότητα γηπέδου για την ομάδα μας, έχουμε να τα δούμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, φίλε, λογικό. Υπάρχει η δίψα από την τετραετία απουσία. Είδε ο κόσμος και μια καλή ομάδα. Σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο η δίψα. Διότι μπορεί να ερχόσουν και να έχεις μια ομάδα που θα πάλευε να σωθεί. Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο. Και τα αποτελέσματα ήταν φυσικά. Και είδαν ότι ήταν και λίγο μπάλα στο χορταράκι, ρε φίλε. Παίζει ρόλο αυτό. Ναι, λίγο τσούλησε. Εντάξει, λίγο τσούλησε. Δεν είπα ότι γίναμε Μπαρσελόνα προς Θεού, αλλά είδαμε κάτι, δύο πραγματάκια έτσι. Λίγο διαφορετικά. Ναι, ακριβώς. Οπότε όλο αυτό έφερε τον κόσμο, πάντα ο κόσμος όταν βλέπει κάτι σωστό. Και αξίζει λίγο, ξέρεις, όταν έχεις και τέσσερα χρόνια φάση. Έτσι όπως τα λες. Τέσσερα χρόνια φαντάσου, δύο φορές. Β και Γ εθνική. Εμείς που είμαστε με τον Ολυμπιακό, και είμαστε και με την ΑΕΚ. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Αυτοί οι μεγαλομέτωχοι αυτών των ομάδων. Εμείς μείναμε και στη Γ εθνική και στη Β εθνική. Αλλά είμαστε Ολυμπιακοί. Και δεύτερη χρονιά μείναμε, γιατί είμαστε άρμα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη, για να κλείσουμε με αυτό, Θανάση, είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό το μάτς για τον Άρη. Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα με ομοιογένεια. Δεν είναι κάτι το. Δεν είναι φόβητρο και έρχεται από ένα μάτς που τα έδωσε όλα και είναι και κουρασμένη. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να πάρει νίκη, νομίζω, σε αυτό το παιχνίδι. Τεράστια ευκαιρία. Τώρα, βέβαια, αυτός ο Τζίλος τι θα κάνει, θα τον δούμε στο γήπεδο, όπως είπα και με τον προηγούμενο φίλο. Και μόνο που μπήκε συγκεκριμένος άνθρωπος, κάτι και λέει μόνο αυτό. Που είναι του κάτι συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ομάδος από πίσω, γιατί το ξέρουν όλοι ότι παίζει για αυτή την ομάδα και ότι ανέβηκε εξαιτίας αυτής της ομάδος από Β' Α' Εθνική. Θα πρέπει η μπάλα να πάει δοκάρι και μέσα για να μην μπορεί να τη βγάλει. Στο κάτω-κάτω, ο Θανάση. Κάνε εσύ με την απόδοσή σου να τον εκθέσεις. Κάνε εσύ, παίξε μπάλα και βάλε γκολ. Δηλαδή να τον εκθέσεις. Αν υπάρχει αυτό στο μυαλό του συγκεκριμένου ανθρώπου, να τον εκθέσεις. Κάνε τον να σε κοινή θέα βγάλ τον με αυτά που θα κάνει. Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Αλλά στη Νέα Σμύρνη αυτό που μου έκανε ακόμα πονάω. Γιατί ήμουν παρόν και το είδα και από πολύ κοντά. Πήγες κιόλας. Και ξέρεις, δύο φορές να σου γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Okay, γι' αυτό σου είπα να πάει δοκάρι και μέσα. Έτσι, να μην μπορεί να τη βγάλει, γιατί αλλιώς θα τη βγάλει την μπαλά έξω αυτός. Για να δούμε. Να ακούσουμε και κανένας άλλο γνώμη. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα με υγεία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ και εσένα. Στον επόμενο φίλο. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Να του θόδωρο. Έλα, πάμε στο Θοδωρή ενώδωρο. Αρχίζει και το καταλαβαίνω εγώ. Αρχίζει και το καταλαβαίνω εγώ σκέψη. Έλα, Θοδωρή. Τι λέει. Τι έγινε, την έσκασε πάλι ο άλλος, Τι να πω. Καλά, τώρα οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όχι, δεν είπαμε επαγγελματικές. Όχι, επαγγελματικές. Οικογενειακή είπαμε. Εντάξει, ας το πιστέψουμε τώρα. Ας τον μωρέ, ξεκουραστεί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Για πάμε. Έχεις όμως το Στελάρα εκεί δίπλα σου, δεν έχει. Στελάρα είναι εγγύηση. Μπορώ να σου πω τον προτιμώ από τον Τέκη, να σου πω την αλήθεια. Δεν ανεβαίνουν κοιτώνει, είσαι ήρεμοι και δύο. Θα ανέβουν κοιτώνει και με το Στέλιο κάποια φορά. Αλλά εντάξει, ο άλλος είναι. Τι να σου πω. Τέλος πάντων. Είναι ένας μικρός μπουγάτσας.
Για πάμε. Κάπως έτσι. Πάμε. Για πάμε κι εμείς και στα δικά μας. Καλά, χθες ήταν για μένα καλή ήττα ήταν. Έπρεπε να γίνει δηλαδή και αυτό. Μπήκαμε σαν δημόσιοι πάλι. Σε καμιά περίπτωση δεν παίξαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Χωρίς πλάνο, με ατομικές ενέργειες, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Για το ρωτήσω, και καλώς ήρθε και ήττα. Δεν είμαστε Ολυμπιακοί εμείς να μας στέλνουν όλοι οι άλλοι. Είμαστε ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, το βλέπουμε έτσι πως ήταν το παιχνίδι. Δεν έπρεπε να πάρουμε την νίκη, δεν την πήραμε. Τι να κάνουμε. Για το ρωτήσιο του Λουτσέσκου. Για το Θοδωρή, για το rotation του Λουτσέσκου έχεις να πεις κάτι? Γιατί εμένα ας πούμε αυτό το rotation ας πούμε κρατώ κάποιες φυλάξεις ας πούμε. Δεν μου άρεσε. Δεν είναι ούτε το rotation. Είναι η νοοτροπία που μπήκαμε μέσα. Δεν έχει σχέση νομίζω τόσο να κάνει με το rotation όσο στο ότι μπήκαμε απλά για να περάσει το παιχνίδι και να το πάρουμε με μισό μηδέν να, κάπου να μπει ένα γκολ για να τελειώνουμε. Κάπως έτσι μου. Ξέρεις τι εντύπωση μου έδωσε? Μου έδωσε την εντύπωση ότι ξεχωρίζει μάτσα, ότι δεν το πολύ υπολογίζει το παιχνίδι με τη Βίντι και ότι ο στόχος μου είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να γίνει εδώ δεν με νοιάζει. Αν πω εγώ στη θέση του Λουτσέσκου, Στέλιο, και αν ρωτήσεις εμένα, για μένα ας αποκλειστώ από αυτό το γύρο, ας φάω 10 γκολ, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει πειράζει, να πάρω το πρωτάθλημα, το ρημάδι, έτσι γιατί που ήρθαν τα πράγματα. Να κάνω μόνο νίκες από εδώ και πέρα, γιατί μετά έχω μόνο Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Από εκεί και πέρα είναι θεωρητικά πιο εύκολα τα παιχνίδια. Να. Και από εκεί και πέρα να πάρεις το πρωτάθλημα, να πας να παίξεις με ομάδες Champions League. Κανένας δεν θυμάται τώρα τη Βίντι και τη Μίντι. Αυτά θα ανήκουν στο παρελθόν. Απλώς έπρεπε να μπει στους ομίλους, μπήκες. Τώρα άντε και να φτάσεις στους 16 και τι έγινε. Κάτι τρέχει, θα γύφτηκα. Ξέρεις τι γίνεται, Θοδωρή. Είναι το πρωτάθλημα να πάρεις. Εντάξει, πέρα από το πρωτάθλημα που είναι ένας τίτλος που μένει, απλώς όταν έχεις ένα ρόστερ το οποίο έχει 20-30 ποδοσφαιριστές και έχεις δύο ενδεκάδες εισάξιες πάνω κάτω. Εμένα με χαλάει προσωπικά το να παίζω παιχνίδι στην Τούμπα με την Βίντι και να μην το κερδίζω και να το υποτιμώ τόσο το Europa League. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Εννοείται. Και σαν φίλαθλος πρώτα απ' όλα και σαν πελάτης πας να δεις ένα παιχνίδι, πληρώνεις, έχεις και κάποια απέτηση. Έτσι, οφείλει και η ομάδα να παίξει. Εννοείται, δεν έχεις άλλο. Αυτό ακριβώς και είναι και το οικονομικό όφελος. Γιατί το να περάσεις στους 32 δεν είναι μόνο πέρσι στους 32, είναι και ένα επιπλέον οικονομικό όφελος και ένα συμβόλαιο το οποίο μπορεί είναι να, άλλα να βγει. 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ακριβώς. Το ότι έχουμε το Σαββίδι δεν πάει να πει κάτι ότι έχουμε γίνει τόσο large. Εντάξει, σίγουρα. Από εκεί και πέρα τώρα με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι φυσικά εύκολο το παιχνίδι, αλλά δεν θα είναι και εύκολο όπως το παρουσιάζουν ο Παναθηναϊκός, γιατί τους βλέπω έρχονται πολύ ψηλωμένοι. Ο Δόνης προπονητικά ξέρω ότι είναι λίγο φελός πάντα, δηλαδή βγαίνει πολύ μπροστά, το παίζει Αρσέν Βενγκέρ, έχει πολύ εμπιστοσύνη στην ομάδα του και θα συμφωνήσω με τον Ζάχο ότι πολλά είχε πολύ ρέντα μέχρι είχε σήμερα, ρέντο δηλαδή πάθα, δεν είναι ότι έπαιξε αμάν την μπάλα. Εντάξει, παίζει και χωρίς άγχο, γι' αυτό το έβγαινε το όλο θέμα. Σε δύο μας που είδα είχε ρέντα. Είχε ρέντα και άμα δεις τον τρόπο που παίζει Ζάχο Παναθηναϊκός, στην ουσία βγάζει πολλούς παίκτες μπροστά με πολλά τρεξίματα και πάει από ή θα είναι μονόπατα από με τον Κουλυμπαλή σέντρα και όποιος πάρει μέσα στην περιοχή γεμίζει την περιοχή με 3-4 άτομα, δύο μπροστά στα πρώτα δοκάρια και δύο στο πέναντι, όπου πάει μπάλα να μπορέσει κάποιος να τις μπρώξει στα δίχτυα. Ή από εκεί και πέρα είναι σε κάποιο rebound, κάποιος να πάρει το rebound να σουτάρει ή από κλοπή. Δεν είναι δηλαδή ότι σε βάζει με στα δίχτυα ο Παναθηναϊκός. Πάει περισσότερο με τρεξίματα και με κλοπή, ας πούμε, να σου πάρει το παιχνίδι. Καλά, τρεξίματα έπεσε ο. Α, έπεσε. Τρεξίματα θα έχει, λογικό είναι. Τα 2/3 της ομάδας είναι νεαρή ηλικία. Και δεν έχει τόσο πολλά μάτς. Ναι, δεν έχουν τόσο πολλά. Ευρώπη δεν υπάρχει. Αν δεν τρέξουν τώρα οι 18χρονοι, 17χρονοι, 19χρονοι, πότε θα τρέξουν? Αυτοί πρέπει να τρέχουν βασικά 3 ημίχρονο, όχι 2. Λογικό είναι να έχει τρεξίματα. Δηλαδή θα απογοητευτώ αν σε κάποιο μάτς δω ότι η αντίπαλη ομάδα έχει περισσότερα τρεξίματα από τον Παναθηναϊκό. Θα είναι παράλογο. Ναι, πιτσιρικάς και που θέλει να δείξει κιόλας μπάς και τον δει και κανένας άλλος σε κάνα κλαπ του εξωτερικού και τον πάρουν, πρέπει να παίζουν 3 ημίχρονα αυτοί και οι άλλοι 2. Τέλος πάντων, έπεσε ο Θοδωρής, δεν ξέρω αν έχουμε γραμμή, έχουμε, περίμενε. Έχουμε ο φίλος αφού ήρωας. Καλησπέρα. Ήρωας είμαι που σε ανέχομαι δίπλα μου πρώτα απ' όλα. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Τρέγιας. Ναι. 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 Στον αέρα είστε. Ήρωας είμαι, λέω που σε ανέχομαι. Α, ο Τρέγιας είναι. Τι φωνή, διαφορετική φωνή έχεις. Αλλάζει τη φωνή του με κάποιο τρόπο που δεν μπορεί να τον καταλάβει. Σαν ανακόντα είναι η φωνή σου, Τρέγια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε, τελείωσε η οικογενειακή μάζοξη? Τι να κάνουμε, φίλε, τώρα η Δημήτρη, ο κόσμος κάνεται και πάει επισκέψεις. Έτσι γίνεται, εντάξει. Και πάει εκπομπή. Έχεις πολλές φορές. Τώρα που το έχουν στα ραδιόφωνα, τι να πούμε. Τέλος πάντων, δεν το συζητήσουμε πολύ πολύ. Για πάμε. Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω κιόλα και μάτι μικρή. Ναι. Ο φίλος ο Θανάσης
Όχι αυτός που έκλεισε τώρα. Θοδωρής ήταν αυτός ο τελευταίος. Ο Θανάσης ήταν που μένει δίπλα σου, κοντά σου μένει, να ξέρεις. Ναι. Τον ξέρω εγώ το Θανάση. Τρελάθηκε για το πέναλτι που δεν έδωσε ο Κομίνης στον Πανιόνιο. Κάποιοι άλλοι. Ο Κομίνης δεν ήταν στον Πανιόνιο. Τρελάθηκαν, ούτε καν ανακοίνωση βγάλανε, φίλε Θανάση. Δεν τα λέτε αυτά. Τα πνίγετε. Ποιος τι είπε, δεν άκουσα τώρα. Ότι κάποιοι άλλοι δεν έβγαλαν ούτε ανακοίνωση. Α, ναι, ναι. Τα είπαμε αυτά, ναι. Προχώρα. Ναι. Δεν τα λέει όμως ο φίλος ο Θανάσης. Άλλα λέει. Καλά κάνει. Κάτι άλλο. Για όποιον παίχτη πόσταρε ο Γιωργάκης ο Σαββίδης, ναι. Τον έφερε και στην Τούμπα. Για όποιον παίχτη πόσταρε τον έφερε στην Τούμπα. Για όποιον πόσταρε στο Instagram. Δεν ξέρω, Γιάννη, τα λέει καλά. Βγάλ το στον αέρα. Για όποιον πόσταρε στο Instagram ο Γιωργάκης ο Σαββίδης, τον έχει φέρει στην Τούμπα. Αργά ή γρήγορα. Mm-hmm. Να το κρατήσουμε και αυτό το Να το κρατήσουμε. Άμα είναι στατιστικό έτσι όπως το λες, αφού δεν κάνει ο Στέλιος. Δεν βλέπω τα αποσταρισμένα του Γιωργάκη εγώ. Αλλά αυτά τα κάνει για να κολαντρήσει κιόλας. Επικοινωνιακά παιχνίδια κάνει, αλλά okay, εντάξει. Και δεν είναι καθόλου απίθανο να πήγανε άνθρωποι του ΠΑΟΚ στη Λας Πάλμας και να το συζήτησαν και να έπεσε για μια προκαταβολή. Θα φανεί τον Ιούνιο. Αυτό το πράγμα. Μπορεί να φανεί και πιο μπροστά, λέω. Μα δύσκολα πιο μπροστά να φανεί. Καθόλου δύσκολο. Πάνε πώς είναι, μέχρι τέλος της χρονιάς είναι στον Άρη, δεν μπορεί να φύγει. Όλα τα συμβόλαια σπάνε όταν είναι κοινή συνένεση, να το ξέρεις. Α, να θέλει να φύγει ο παίκτης εννοείς. Όταν είναι κοινή συνενέση. Δηλαδή κοινή συνενέση σημαίνει ο παίκτης και η ομάδα. Δεν υπάρχει. Αν ικανοποιηθεί η ομάδα που έχει τα δικαιώματα. Α, θα μας δώσει και λεφτά. Α. Η ομάδα που έχει τον παίκτη και τα λοιπά. Και ο παίκτης φυσικά όλα βρίσκονται. Όχι, φίλε, κάνεις ένα λάθος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία για ένα χρόνο θα μείνει στον Άρη. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Αυτά που λες είναι αν ήταν ο παίκτης στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία για ένα χρόνο. Δεν μπορεί να σπάσει συμφωνία. Υπάρχει, εκτός αν δεν υπάρχει καμιά ασφαλιστική δικλίδα. Τι να σου πω. Αν ο παίχτης ναι. τέλη Νοεμβρίου, τέλη Δεκεμβρίου ναι. δεν παίζει καλά και είναι παλτό ναι. και ξεσκονίζει τον πάγκο, τι θα τον κάνεις. Ναι, εντάξει, για να το δούμε. Για να ρωτάω. Να πάρεις παλτό δηλαδή εσύ, τι θα κάνεις. Τι θα τον κάνεις, δε φόχε, ναι, καλά. Μπορεί να μην έχει καλή απόδοση. Όπως βέβαια, αυτό είναι ένα σενάριο. Πολλές, όπως βέβαια, άλλο σενάριο είναι. Να θέλει να τα έχει βρει Λας Πάλμας οποιοδήποτε ΑΕΚ, οποιοδήποτε ΠΑΟΚ και να μην θέλει ο παίκτης. Ξέρεις ότι αυτό πάλι δεν γίνεται η μεταγραφή. Πάμε λίγο στο θέμα της Ευρώπης που συζητούσατε και σας άκουγα στα Μάξι. Α, μας άκουγε στα Μάξι, μπράβο. Εννοείται. Μπα και δεν έβαλε κανένα καζατζίδε, κάπω ξέρω. Πόσο χρόνια είστε, 26 ΑΕΚ. Όχι 26 χρόνια, τραγε, 26 μάτς. 26 μάτς, τραγε. Στην έδρα μας είμαστε έτσι. Μπράβο. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, όντως αξιοσημείωτο. Όντως. Πάντως να σημειώσουμε ότι 7 χρόνια ή 8 μήνες έχει να παίξει ο Άρης ευρωπαϊκό μάτς. Τι σχέση, αυτό δεν αλλάζει αυτό που λέω. Τελευταίο μάτς με Manchester City, Άρης, ναι. Αυτό τι... 15 Δευτέρου του 2011. Και να μην ξαναπαίξει ποτέ Ευρώπη, το στατιστικό μένει. Δεν ξαναπαίζει, εγώ σου λέω ποτέ Ευρώπη. Ναι, όχι, ποτέ δεν ξαναπαίζει. Τι σημαίνει ότι αλλοιώνεται το στατιστικό που σου είπα. Όχι, βέβαια. Επειδή λες ένα αξιόλογο στατιστικό που σου χαρακτήρισα. Mm-hmm. Λέω κι εγώ κάτι ακόμα. Λες κάτι όμως ναι, που δεν το επηρεάζει αυτό. Σου λέω δεν ξέρω να παίζω Άρης Ευρώπη. Ποτέ. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο στατιστικό. Άλλο στατιστικό είναι αυτό. Ναι, ωραία, για πες. Ναι. Το στατιστικό ναι, έχει να παίξει 7 χρόνια όπως λες και 8 τα μέτρησες βλέπω. Κάτι σπάτε. Και το χαρακτήρισε αξιόλογα. Και αφού πιάσαμε λίγο και την Ευρώπη, να πούμε ότι όσον αφορά το κύπελο UEFA και το Europa Link, από το διάστημα 1971 έως το 1918. Σε μία λίστα 943 ομάδων, να πληροφορήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι στη 18η θέση. Ναι. 18η θέση, έτσι όπως το ακούτε. Ναι. Η αμέσως επόμενη ελληνική ομάδα είναι η ΑΕΚ στην 58η θέση και ο Παναθηναϊκός στην 59η. Ο Άρης βρίσκεται στην 133η θέση. Μια χαρά είναι. Όσον αφορά το θεσμό του Europa League. Αφού λες 8 χρόνια, έχει λογικό. 8 χρόνια έχει να παίξει ο Άρης Ευρώπη. Europa League προλάβατε, παίξατε, ήταν και η UEFA τα παίξατε τελευταία. Όχι, Europa League ήταν. Europa League ήταν. Τρέγια. Είναι μια καλή επιτυχία και αυτή. Πιάσε ένα τσάι, πιέσαι τώρα ένα τσάι και πέσε και εμείς σου γιατί. Κοίταξε τώρα, αφού πιάσαμε λίγο τα στατιστικά, πρέπει να φέρουμε και εμείς κάποιο από την πλευρά του. Καλά, βέβαια, δεν άκουσα κανένα στατιστικό. Δηλαδή, αυτό που είπε είναι, νομίζω, αν ο Στέλιος τα ξέρει καλύτερα, γιατί ασχολείται και πιο έτσι, ας το πω δημοσιογραφικά, αυτή η κατάσταση βγαίνει πάντα με τα αποτελέσματα των ομάδων την τελευταία πενταετία στο UEFA. Δηλαδή, με βάση τους πόντους που φέρνει, τις νίκες, τις οπαλίες. Δηλαδή, λέω τώρα, στα επόμενα 5 χρόνια δεν παίξει εσύ UEFA, λέμε. Λάθος κάνεις.
Λάθος κάνω. Είπα. Τι είπες, ξαναπες το. 943 ομάδες που έχουν αγωνιστεί στο κύπελλο UEFA Pavla Europa League. Ναι. Από το 1971 έως το 2018. Α, από το 1971 έως το 2018. 47 ναι. Χρόνια αυτό. 943 ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι 18ος. Μπράβο. Αν αυτό λέει κάτι. Και ο Άρης είναι στην θέση 133. Μια χαρά είναι ο Άρης 133 που έχει παίξει να παίξει 8 χρόνια. Μπορώ να σου στείλω και μετά. Σε πιστεύω, δεν είναι θέμα. Σε πιστεύω, δεν είναι θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι για να ολοκληρώσουμε. Άλλα θεματάκια έχεις, μπράβο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σε ένα αρκετά μεγάλο site. Ναι. Για είμαι σίγουρος, δες μπροστά το ενδιαφέρον του Άρη να, για τον προπονητή της Τρίπολης, να, τον Παντελίδη. Το έχω σταμπαρισμένο. Εν τω μεταξύ το λέγαμε μετά το διάλειμμα. Ήμουν σίγουρος. Μπορείτε λίγο να μας όχι, έβγαλε σχεδόν ανακοίνωση. Παϊάρης λέει γελάμε με αυτό το δημοσίευμα. Έτσι γράφει. Mm-hmm. Αυτό δεν καλύπτει νομίζω. Δηλαδή υπήρξε επαφή. Τι να καλύψει άλλο. Έβγαλε ανακοίνωση Παϊάρης και λέει γελάμε λέει με τα δημοσιεύματα αυτά. Τι να σου πω τώρα. Όχι, το άρθρο γράφει ότι υπάρχουν τριγμοί ανάμεσα στη ναι. διοίκηση και τον προπονητή γιατί δεν ακούει, δεν υπάκουσε, λέει. Τι εννοεί. Δεν ξέρω αυτό. Πού το διάβασε αυτό, σε κανένα. Σε ποιο το άκουσε, για στείλ το μας. Εγώ έχω από το. Εγώ έχω, δεν το γράψει άλλο, μόνο από το Sport 24 το γράψε. Το διάβασε. Το διάβασα, να το. Το υπάκουο. Τι εννοεί ότι δεν είναι υπάκουο ο Ερέρα. Δηλαδή, τι το λέει ο Ερέρα γράφει. Το δημοσίευμα. Αμφισβητείται ευθέως από τον Θοδωρή Καρυπίδη, έτσι λέει το δημοσίευμα, και Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο στον Άρη, με τη θέση του να φαντάζει ιδιαίτερα επισφαλής. Μάλιστα, ήδη φέρεται να την έχει γλιτώσει μια φορά λόγω αποτελεσμάτων, αλλά επειδή ο Έλληνας διάδοχός του δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τη Σουπερλιγκά, τη ομάδα που δουλεύει. Δεν γράφει τίποτα τέτοιο που λες. Σας μπερδέψαμε, λέει. Το πρόβλημα με τον Ερέρα μπορεί με την ξεροκεφαλιά. Άκου τι λέει. Έχει να κάνει περισσότερο με την ξεροκεφαλιά. Παύλα, αυτό. Επιμονή του, η οποία πριν ακόμη ξεκινήσει η σεζόν τον έφερε σε σιωπηλή κόντρα με τους ανωτέρους του. Τι του καταλογίζω βασικά, πως, α, το ίδιο λέμε, πως δεν ακούει και έτσι δεν μπορεί να βρεθεί η απαιτούμενη χημεία. Αυτό σου είπα. Δεν είναι υπάκουος. Ναι, αυτό το λέει το Sport 24. Τώρα βέβαια, δεν βλέπω, κάτσε λίγο, Ευάγγελος, τον ξέρεις αυτό να στείλω, Ευάγγελος Μίχος. Ποιος είναι ο Ευάγγελος Μίχος και από πού οι πηγές του, γιατί δεν μας λέει κάτι τίποτα για ματικές. Δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η ΠΑΕΑΡΕΣ βγήκε και διέψευσε, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σενάριο. Ναι. Okay, εντάξει. Λογικό ήταν να το κάνει. Πρόσεξε, εγώ ακόμη και να ισχύουν αυτά που λέει το δημοσίευμα, λογικό ήταν η ΠΑΕ να βγει και να διαψεύσει. Θα το δούμε αυτό, αν βγάλει τη χρονιά ή όχι. Αν δεν βγάλει τη χρονιά, σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Θα δικαιωθεί αυτός ο Ευάγγελος Μίχος. Πώς λέγεται, Μίχος, δεν το είδα και καλά. Μίχος. Είδες, νομίζω, ότι μπράβο Ζάχο, την κοινή λογική. Κόπασαν οι πανηγυρισμοί από το Λευκό Πύργο που πήγατε χθες, κόπασαν. Ούτε εγώ τίποτα, ούτε με ένοιαζε. Γελούσα όλο το βράδυ. Ούτε με ένοιαξε εμένα. Τέτοιος κασμός. Ήθελα να χάσετε, αλλά εντάξει, όπως είπα και τον Γιώργο, θα προτιμούσα να χάσετε από εμάς και από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα και αν κερδίσατε αυτό το μάτι. Στα ΜΜΕ, βλέπεις καζούρα, άντε να το κάνει ο Αριανός, γιατί έπαιξα μαζί του ρεφίδι και το κέρδισα, το καταλάβω. Και ο Αεξής και ο Ολυμπιακός, όλοι δηλαδή, όλοι ένα. Τρελιά, ο Αεξής έχει λογική να σου κάνει, διότι αυτή την ομάδα και εσύ ο ίδιος, καφενείο την ανέβαζες, καφενείο την κατέβαζες. Και ήρθε και σε έκανε πλάκα στην Τούμπα, τρελιά. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, έτσι, να τα λέμε όλα. Όχι, είναι αλήθεια, το παραδέχομαι. Και εσύ την έλεγες καφενείο. Και εγώ την έλεγα καφενείο βασικά. Όλοι τη λέγανε καφενείο, ναι. Αλλά τέλος πάντων. Άρα ο Εξής έχει ένα τέτοιο. Γιατί έλεγες, αν το θυμάμαι και το έλεγες, αν εγώ την είχα αυτήν στον τέτοιο, θα την έκανα πλάκα. Δεν θα περνούσα εγώ στο. Όχι. Ναι. Πέρα από αυτό, δηλαδή βλέπω Αριανοί, Αεξίδες, Ολυμπιακοί, ότι είναι κατά του ΠΑΟΚ όλοι μαζί. Δεν νομίζω Αριανούς με Αεξίδες να είδες πουθενά. Δεν νομίζω. Ειδικά Αριανούς και Αεξίδες να έρχεσαι κάτι άλλο να πω πάει στο καλό. Ένα το είπε και ο άλλος ο φίλος. Ποιος, τι με είπε. Παίζετε τώρα την Κυριακή. Το επειδή βγήκε. Επειδή βγήκε ένα Σοκρατή στο Λίπερο και μιλούσε με ένα Αεξί και έκανε τώρα θα κάνουμε ότι οι Αεξίδες με τους Αριανούς είναι φίλοι και τέτοιο εδώ. Στο Facebook και σε αυτά δεν είδες ότι οι Αεξίδες και Αριανοί έχουν μια κοινή γραμμή. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό να σου πω την αλήθεια. Εγώ θέλω να κερδίσουμε. Στα οφίτσια δεν το είδες. Στα οφίτσια δεν το είδες. Τρέγια, τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Τρέχω με τώρα, α σου πω. Καλά, εσύ ξέρεις τώρα που ήμασταν το απόγευμα. Καλά. Ωραία. Να είσαι καλά. Να σας αφήσω να συνεχίσετε την πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε. Στέλιο. Πες μου. Όρμα τον και λίγο. Εντάξει, όποτε. Όποτε είναι το ορμάω. Τι όρμα τώρα, τι είναι, μπουλντόγκ είναι και θα με ορμήσει ο άνθρωπος, τι είναι. Μη μου εσύ
μετά. Άντε, σε θέλω λίγο πιο. Κλείστο να ρε, Βασίλη, κλείστο να αυτόν ρε. Κλείστο. Κλείστο να ρε που μα βγήκε και μα πήρε ο Μπύρη μία ώρα τώρα. Μα μιλάει τώρα από το σπίτι από την Πολυθρονάρα, κάθεται μια χαρά και κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, Στέλιο, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αργήσαμε και λίγο. Αργήσαμε και λίγο, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε έξω σε αυτά τα δημοσιογραφικά. Τα δημοσιογραφικά. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο βρισκόμαστε στους 107,4. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12. Έχουμε άλλα δηλαδή 40 λεπτά γεμάτα, Στέλιο. 23 10 287 και 38 το τηλεφωνικό νούμερο του Λίμπερο. Επαναλαμβάνω, 23 10 287 και 38 69 45 287 και 38 FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το 54 5 26. Λοιπόν, μας έβαγε το θεματάκι, ήθελα να το πω, να κάνω ένα σχόλιο. Θα πάρουμε το φιλό τώρα για το δημοσίευμα αυτό από το Sport 24. Αβάσιμο το χαρακτηρίζει και χωρίς νόημα η ΠΑΕ Άρης, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ερέρα και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τώρα. Αν υπάρχει κάποια γκρίνια, κάποια τέτοια, εντάξει, και εμείς, και εγώ έχω πει ότι έχει κάνει κάποια λάθη, χωρίς να είμαι προπονητής βέβαια. Λάθη κάνουν όλοι. Σκοπός είναι ότι ο άνθρωπος έχει φέρει κάποια καλά στοιχεία στην ομάδα, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αυτό είναι βασικό. Και πιστεύω ότι, τι να πω, ποτέ λες ποτέ, αλλά τη χρονιά δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη βγάλει. Και θα δούμε και στο τέλος φυσικά όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έτσι, θα είναι λάθος τώρα να τον διώξεις μέσα στη χρονιά και θα είναι και λίγο ψηλό αυτοκτονία τώρα. Σωστά. Έχει στήσει την ομάδα, μετά συν και τα πλην. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Σκοπός είναι η διοίκηση, για να πάμε και στο φύλλο, γιατί υπάρχουν κάποιες χτυπητές αδυναμίες στην ομάδα και είναι λογικό. Όταν υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες και έχουν χτυπητές αδυναμίες, λογικό είναι να έχει ο Άρης. Σκοπός είναι εκεί, πάνω το Δεκέμβριο, τουλάχιστον μία ή δύο κινήσεις να γίνουν. Αν και νομίζω πάντα το καλοκαίρι γίνονται οι καλές μεταγραφικές κινήσεις, αλλά και το Δεκέμβριο κάποιες φορές χτυπάς και διαμαντάκια. Ναι, αυτό. Το μπάλο μου μπορείς να το κάνεις. Ναι. Που στα στραβά. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, με έκοψε ο Τρέγιας ή μου φάνηκε. Όχι, ρε. Έπεσε. Δεν σε έφαγε. Ο Τρέγιας τι να κόψει. Α κόψει κανένα και καμιά μπριζόλα τώρα με το μαχαιροπύρνο και να φάει. Αυτά. Τα χαιρετίσματα στον αδερφό μου. Λοιπόν, αυτό που λες τώρα για τον Ερέρα καταρχήν είναι λάθος να το φάτε. Γιατί ούτως ή άλλως τώρα έχεις μια πεντάδα δύσκολα παιχνίδια. Τώρα θα παίξεις όλα τα ντέρβι. Και να μην πάει καλά ο Άρης, από τη μέχρι τώρα πορεία δεν σου έδειξε ο προπονητής ότι είναι για διώξιμο. Δεν νομίζω. Είναι ένα άνθρωπο σοβαρό, μετρημένο, έφτιαξε γρήγορα ομάδα. Φοδόρε, έχει νομίζω μια ποιότητα η ομάδα, ένα χαρακτήρα. Νομίζω, δεν είναι για να το διώξει. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα δημοσιεύματα που στην Ελλάδα, ας πούμε, συχνά πυκνά τα βλέπουμε. Από αυτά που, να μην πω τώρα φανώ και εγώ έτσι, ότι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά είναι αυτά λίγο καφενιακό το δημοσίευμα. Εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε συνηθίσει αυτά. Με τους παίκτες, όποιον παίκτη φέρνουμε, άσχετα από που έχουμε σαβίδι και δεν μπορούν να μας πάρουν παίκτη. Κάποτε με το που έπαιζε ένας παίκτης 2-3 παιχνίδια και έκανε λίγο όπως φαινόταν, άρχισαν τα σενάρια για το Δεκέμβριο, θα πάει στην Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Εγώ λέω για τον Ερέρα, είναι, το βλέπω από τραβηγμένο ως ανύπαρκτο. Από πολύ τραβηγμένο ως ανύπαρκτο. Εγώ δεν νομίζω. Για πάμε. Ο πρόεδρος από μπάλα ξέρεις, καμπάζει, δεν πρόκειται να το διώξει. Έτσι νομίζω. Για να δούμε. Για να πάμε σε αυτό από που έλεγες. Εκεί πέρα εσύ με την ΑΕΚ τώρα έχεις, εγώ μπορώ να σου πω ότι έχεις πιο εύκολο παιχνίδι από ό,τι νομίζετε. Η ΑΕΚ είναι κουρασμένη. Είναι δυσκύλια στον γκολ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έρχεται δύσκολα στον γκολ. Παιδιά, σε όλα τα παιχνίδια βάζει γκολ ματωμένα, δεν βάζει εύκολα γκολ. Σίγουρα θα έχει τη βοήθεια λίγο του Τζίλου. Δεν γίνεται να μην παίξει με διαιτησία η ΑΕΚ. Αυτό είναι, γι' αυτό και το βάλανε τον άνθρωπο. Να πούμε ότι είναι και κλεισμένο το θύρο, μην το ξεχνάμε. Εκτεί την πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ της τιμωρίας της. Ναι. Και κλεισμένο το θύρο. Νομίζω όλα είναι θετικά για τον Άρη. Τώρα τι να σου πω. Εγώ δεν είμαι καλή φίλη. Είναι θετικά. Είναι κουρασμένη η ΑΕΚ. Άστην εκεί να σε τρέξει πάνω κάτω. Τώρα με Μάνταλο και Μπακασέτα εξτρέμοι, οι οποίοι το μόνο που κάνουν και οι δύο είναι συγκλίνουν και σουτάνουν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν κάνουν την περιοχή, δεν πατάνε. Δηλαδή γι' αυτό και έρχεται και δύσκολα στο κολδέ. Είναι μονόποτα. Πηγαίνει και ο Άρης από την άλλη είναι και καλός στα αμυντικά. Μεσοαμυντικά είναι πολύ καλός. Εγώ νομίζω ότι δεν θα σου βάλει γκολ. Δηλαδή ξεκινάει από το χ το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, αν παίξει έξυπνα το χώρο στην πλάτη του, εγώ νομίζω ότι μπορείς να το πάρεις κιόλας. Χωρίς να φανώ έτσι τέτοιος, πιστεύω ότι ο Άρης θα σκοράρει. Τώρα αμυντικά δεν ξέρω τι θα κάνει. Πιστεύω ότι ο Άρης θα σκοράρει.
όπως το πίστευα και με τον ΠΑΟΚ σου είπα, πιστεύω ότι θα σκοράρει ο Άρης. Τώρα, άμα τι να σου, μπορεί να σκοράρει και δύο και να, μην, και να χάσει, και μπορεί να σκοράρει ένα και να κερδίσει. Τώρα, αυτά είναι και μακάρι, θέμα τη αμυντική λειτουργία. Πάντως, αν προηγηθεί ο Άρης, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει η ΑΕΚ να το ανατρέψει. Για να δούμε. Όλα σχετικά είναι αυτά. Όλα σχετικά είναι. Ναι, εντάξει, εκτίμηση. Πες όλα και... σχετικά είναι ακριβώς. Θα φανεί με στο χορτάρι. Πες και για το, την ομάδα σου για τη Δευτέρα. Εμείς για τη Δευτέρα περιμένω φυσικά να σοβαρευτούμε. Καλό θα μας κάνει η ΙΤΑ. Κακό θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τώρα, επειδή σου είπα, ξέρω, τον Δόνι, γράφουν ότι θα παίξει 3-4-3, 4-3-3. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. 4-4-2 θα πάει να παίξει. Θα πάει να περσάρει πολύ τον ΠΑΟΚ, να τον πάει στα κόκκινα και να βγει μέσα το pressing και μέσα τα πολλά τρεξίματα να βγει κάποιο γκολ. Φυσικά μέχρι τώρα και ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε κάποιο μάτσο με μεγάλη ομάδα να του βγει στην πλάτη ή να τον βάλει μέσα στα δίχτυα και με ποιότητα να μπορέσει να του βάλει 2 και 3 γκολ. Το πρώτο, νομίζω, το πρώτο δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό. Εντάξει, έπαιξε στην, μέσα στην Τρίπολη. Έπαιξε, εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια. Ναι. Άλλο Τρίπολη, άλλο. Πού έφερε σοπαλία. Στην Τρίπολη πώς το πήρε, ήταν για να κερδίσει. Όχι, στις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω, λίγο είδα να σου πω την αλήθεια. Στις καθυστερήσεις είδα το πέναλτι που ισοφάρισε. Τον είχε η Τρίπολη στα σχοινιά και στο τέλος, ας πούμε, τέλος πάντων, εντάξει. Θέλει και τύχη, τι να κάνουμε. Γίνεται και αυτό στο ποδόσφαιρο. Αλλά γενικά δεν με τρομάζει ο Παναθηναϊκός. Πιο πολύ μου αρέσει που έρχονται ψηλωμένοι εδώ πέρα. Γιατί θεωρώ θα είναι αυτό και το λάθος τους. Και εμείς από την άλλη είμαστε σε καλή κατάσταση. Το είδα και στο παιχνίδι με τον Άρη. Δεν βάζω το παιχνίδι το καλή κατάσταση δεν μας λες. Σε καλή κατάσταση δεν μας λες το τελευταίο καιρό. Κοίταξε Στέλιο, δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση. Ανεβήκαμε σε φυσική κατάσταση, δε στα χιλιόμετρα που τρέξαμε με τον Άρη. Μην πας σε... Εγώ σου λέω για την απόδοση της ομάδας. Δεν σου λέω για τη φυσική κατάσταση. Ότι πέρα από την ΙΤΑ από τη Βίντη, γενικότερα ας πούμε το πράγμα πάει λίγο με το στανιό. Ναι. Αποσκαλύπτεται από τα θετικά αποτέλεσματα, ότι παίρνει νίκες. Ναι. Ούτως ή άλλως έχω ξαναπεί ότι μετά τις 15 Νοεμβρίου θα δεις τον ΠΑΟΚ να καταπίνει σίδερα, να μπαίνει μέσα και να από το πρώτο λεπτό να πιέζει και να τρέχει πάνω κάτω. Κάνει καλή διαχείριση των δυνάμεων, αλλά από αυτό το παιχνίδι που είδα από τον Άρη και μετά. Βλέπω ότι βελτιωθήκαμε αρκετά, γιατί τρέξαμε και πολλά χιλιόμετρα. Τρέξαμε 8 χιλιόμετρα παραπάνω από ό,τι τρέχαμε. Αυτό και μόνο σου λέει κάτι. Μπορεί να πω και λάθος, δεν ξέρω. Θα φανεί έτσι. Μπάλα είναι, προφανώς. Έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν με τρομάζει. Τώρα με τον Χατζηγιοβάνη και τον Μπουζούκι. Εντάξει, καλά είναι τα παιδιά. Φιλότιμα είναι και ο Χατζηδοδωρίδης. Ο Κουλυμπαλή από δεξιά βγάζει τις έντρες. Οι άλλοι, αυτό που σας είπα, περιμένουν 4 άτομα στην περιοχή. Ποιος θα σβρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά στο transition δεν έχουν φάει ακόμα από Πέλκα, Μπίσεσβάρ, Λιμιό και Πρίγιοβιτς αντεπίθεση. Έτσι φάγανε από τους πουθενάδες. Γι' αυτό θέλω να το δω τον Παναθηναϊκό, πως θα αντιδράσει στην πίεση του ΠΑΟΚ. Όπως και δεν είχαν και καμιά ομάδα να τους βάλει στα δίχτυα. Γιατί όταν σου κάνει μια ομάδα 7, 8, 10 ευκαιρίες και δεν έχει σεντερφόρ να τις μπρώξει στα δίχτυα, δεν φαίνεται. Αλλά όταν έχει μια ομάδα σεντερφόρ και σου βάλει 2-3 γκολ, μετά πέφτει και ψυχολογικά. Πάλι καλά που έχουμε τον Πρίγιο. Ορίστε. Πάλι καλά που έχουμε τον Πρίγιο που αν πάει η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή το καρφώνει. Γιατί διαφορετικά θα ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο Πρίγιο της Στέλια μας έχει πάρει από το χέρι και μας πάει για πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Και μπαλώνει και την κακή εικόνα τον τελευταίο καιρό. Έτσι είναι. Και γι' αυτό και τους πληρώνεις αυτό που έλεγε και ο Τάσος. Του δίνεις 1,5 εκατομμύριο για αυτόν τον λόγο, για να σου βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι αυτό που λένε ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις κιόλας. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε και πήρε. Καλά, και το Χατσερίδη 1,5 τον πληρώσατε, αλλά ό,τι πληρώνεις δεν παίρνεις τελικά. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει, γιατί είναι και δικό μου σχόλιο, ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, όχι βέβαια πάντα. Σίγουρα όταν πληρώνεις πολλά λεφτά για ένα παίκτη, παίρνεις και ένα παίκτη που ξέρεις υπάρχει και ένα background. Και ξέρεις κάποιες ικανότητες που έχει, ότι είναι γνωστός. Αλλιώς είναι να πάρεις, ας πούμε ότι τον είχαμε πάρει τον Γκαρσία που δεν τον ήξερε κανείς. Εκεί ας πούμε ρισκάρεις και λες ότι βλέπω ρε παιδί μου κάποια πράγματα. Έτσι. Ενώ τι πληρώνεις στην ουσία, την προϋπηρεσία. Έτσι, για να δούμε, ρε, για να δούμε την Τρίτη θα κάνουμε ξανά εκπομπή, να δούμε αν δικαιώθηκες εσύ, αν δικαιωθώ εγώ ή ο Στέλιος ή ο Τρέγιας που μας είπε. Για να δούμε. Και κάτι ακόμα για τα συμβόλαια. Ναι. Του Ματέο Γκαρσία που σας ακούω, δεν ξέρει κανένας τα συμβόλαια τι λένε οι όροι. Δηλαδή, ναι, μπορεί ας πούμε να τελειώσει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Έχει τον πρώτο λόγο Άρης, δηλαδή εφόσον κάνει μια καλή χρονιά, έχει ρήτρα ότι ξέρεις, μου άρεσε ο παίκτης, σου δίνω ξέρω εγώ πόσο θες, ένα, δύο, ναι, πόσο αξιόλου. Εμείς με τον Τάσο είπαμε
η συζήτηση πάνω σε αυτό που λες ήταν στο αν μπορεί να φύγει μέσα στη χρονιά, ενώ είναι για ένα χρόνο παίξει στο Άρη, ρε παιδί μου. Αυτό εννοούσε ναι, αυτός. Γι' αυτό σου λέω, είναι η ώρα του συμβολέου. Μπορεί, αν δεν έχει τέτοιο όρο στο συμβόλαιο ή μετά από ένα χρόνο έχει οψιόν αγοράς από τον οποιοδήποτε, όχι μόνο από τον Άρη δηλαδή, ναι. Απλά έχει μια ρήτρα, μπορεί από το Δεκέμβριο μια ομάδα να πάει να τον πάρει. Αυτό, ναι. Από το Δεκέμβριο μπορεί να τον πάρει, θα τον πάρει το καλοκαίρι όμως. Δεν μπορεί να τον πάρει. Ο Τρέγιας ναι, εννοούσε. Ναι. Άλλο έλεγε ο Τρέγιας, δεν το κατάλαβες προφανώς. Ο Τρέγιας έλεγε από το Δεκέμβριο να φύγει από τον Άρη. Κατάλαβες. Από το Δεκέμβριο είναι αυτό που είπε πριν να έχει κινήσει συνενέσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να αυτό. Θέλει η ομάδα δεν να πάρει λεφτά. Ναι. Αλλά πληρώστε, προσωπικά καλά. Στον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται αυτός ο παίκτης γιατί έχουμε 17 εξτρέμ. Τι τον κάνουμε. Ναι. 18. Ποιον έχετε εκεί. Να ποιον έχετε να εκεί. Να αλλαγή του Άρδα, ας πούμε. Ναι, ο Άρδα, όντως. Οποίος... Καλά τον Άρδα το Δεκέμβρη μπορεί να τον κουραστεί. Ναι, δηλαδή βάζει τον Άρδα αλλαγή του Μπίσεσβαρ και αυτό θα είναι η τρίτη αλλαγή του Άρδα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, όντως έχετε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Α μη στον Άρη. Να είστε καλά. Α μείνει στον Άρη, ακριβώς. Για μένα, α μείνει στον Άρη, μπορεί να σε βοηθήσει, να σε πάρει από το χέρι. Νομίζω ήδη έχει βοηθήσει αρκετά. Goal, να κερδίσει Ολυμπιακό ΑΕΚ μέσα έξω. Όλου θα του κερδίσουμε και εσά εκτό. Και να έρθει στη δεύτερη θέση. Να δούμε ένα-δύο, να δούμε πάω κάρι. Τι ωραίο πράγμα θα είναι αυτό φέτος. Να σε καλά, Θοδωρή. Καλό σου βράδυ. Σαν όπερο. Να σε καλά. Το 1-2 δεν μου λέει τίποτα. Το κύπελο κάτι μου λέει όμως. Ως πάρα πολύ μου λέει. Το 1-2, ότι δεύτερος να βγω, εμένα προσωπικά, εντάξει, θα χαρώ, αλλά λίγα πράγματα. Τίτλο θέλω. Τώρα που με έχει λείψει, κακά τα ψέματα, έτσι. Το πιο σημαντικό νομίζω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Έλα, φίλε. Μας την έκανε ο φίλος. Έπεσε ο φίλος. Έπεσε ο φίλος. Λοιπόν. Βασίλη, να πάμε στο διάλειμμα ή θα να το πάμε σερί, έτσι. Να το πάμε σερί. 23-12-87 και 3-8, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα και μισή. 23-12-87 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. Έχεις, για πες. Και το FM και το μήνυμα σου, ναι. Όπως το λέει στο 5-45-26. Έχω και μια ειδησούλα που αφορά τον ΠΑΟΚ και είναι αρκετά σημαντική. Για τον Αντελίνο Βιερίνη, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα του Δικεφάλου και είναι στην διάθεση του Λουτσέσκου εν ώψη του Παναθηναϊκού. Θα δούμε τώρα το πώς θα πάει το πράγμα και τι θα διαλέξει ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ένας Βιερίνη, ο οποίος είναι εγγύηση, δεν πατάει και τόσο καλά. Με τον Άρη καλός ήταν. Ναι, με τον Άρη ήταν καλός. Ναι, καλός. Βρήκε βέβαια και τον Τζανακάκη βέβαια. Τζανακάκη τον περίμενα καλύτερο από την αλήθεια. Δηλαδή από την άλλη πλευρά περιμέναμε τα προβλήματα και τα είχαμε από τον... δηλαδή τουλάχιστον 4, επειδή ήμουν και στα επίσημα, τουλάχιστον 4-5 φορές όπως ακριβώς και η πάσα με το πέναλτι, η μπαλιά η σαραντάρα από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Και εκτεθειμένος ο Βιερίνια μόνος. Εντάξει, γρήγορος ο Βιερίνια, εντάξει, λογικά. Ο Τζανακάκης δεν είναι αργός. Αλλά τόσο πολύ να τον περνάει, ενώ είναι πίσω, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Ήταν καλός ο Βιερίνια, για μένα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο πήγε από την άλλη πλευρά, να τον δω εκεί πέρα. Καλά, λοιπόν, ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Τώρα περιμέναμε από την άλλη πλευρά, να πω την αλήθεια. Από τον Μπίσεσβαρ περιμέναμε πιο πολλά. Και από τον τέτοιον δεν τα είχαμε και τόσο πολύ. Τη δουλειά την έκανε ο Άρντα. Ο Άρντα την έκανε, ναι. Ναι. Ο Άρντα αν δεν έμπαινε, το πιο πιθανό, καλά δεν έπρεπε για το πέναλτι αν έμπαινε. Ο Άρντα αν δεν έμπαινε, με το χ ήσουν, πιστεύω θα έλεγε 1-1 100%, μπορεί να έλεγε και 2-1. Ανεξαρτήτου το πέναλτι. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που μπήρκε αυτός πραγματικά ήταν από εκείνη την πλευρά, όντως ταλαιπώρησε και τους δύο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σας αν θέλετε. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι, ναι. Χρήστος. Έλα, Χρήστο. Πού είναι σήμερα ο Τρέγιας? Ο Τρέγιας σπίτι του είναι σήμερα. Ήταν κάποιες επισκέψεις να πάει κοινωνικού οικογενειακού περιεχομένου και μας πήρε πριν λίγο τηλέφωνο από το σπίτι. Πίνει την ουισκάρα του και ξαπλώνει στο τζάκι. Ξαπλώνει, λέω, δίπλα στο τζάκι και βλέπει. Για να κράξουμε λίγο την ομάδα μας γι' αυτό. Έλα να την κράξουμε μαζί. Να τους έχουμε το Στέλιο δίπλα. Στέλιος Παπαντονίου. Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ τίποτα. Απαράδεκτος εχθές. Συμφωνώ ότι ήταν απαράδεκτος. Απαράδεκτος, δηλαδή δεν ξέρω το μυαλό τους που το είχανε. Μάλλον στον Παναθηναϊκό. Μάλλον.
τον Παναθηναϊκό. Και οι παίκτες και ο προπονητής. Με τις αλλαγές που έκανε. Αλλά εντάξει, ήταν νομίζω μια διδακτική ήττα για τον ΠΑΟΚ, καθώς κάποια στιγμή έπρεπε να έρθει για να αλλάξει και λίγο, να ταρακουνηθούν λίγο τα πράγματα για να μπορέσει να συνεχίσει αυτούς, το πράγμα. Αυτούς τους έβαλε μετά, γιατί δεν τους ξεκίνησε από την αρχή, να πάρει το αποτέλεσμα μετά να κρατήσει. Τι με έκανε μετά τους έβαλε αλλαγή, γιατί, και Μπίσεσβα και Πρίγιοβιτς. Γιατί πίστευε ότι κουτσά στραβά ανάποδα θα μπορέσει να την, νικήσει ή να πίστευε, πάρει το αποτέλεσμα με τη Βίντι. Πίστευε, κοιμήθηκε στον πάγκο, σε όλο το μάτς, ο Λουτσέσκου. Τώρα όσον αφορά, να πω λίγο για τον Αριανό, για τον Άρη, δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει κύπελλο του για UEFA, το είχα πει και άλλη φορά, θα βγει ο Άρης φέτος, όπως βλέπω τους υπόλοιπους. Νομίζω εντάξει, εκεί, ότι εκεί πέρα είναι. Εκεί τον κόβω, εκεί τον κόβω, και για κύπελλο δεν ξέρω άμα πάρει τώρα για το 19, το 20 θα είναι στα 50 χρόνια από τον τελευταίο τίτλο. Πρέπει να το πάρει, γιατί μετά μην πάει μετά από άλλα 50 χρόνια, παίζει και αυτό. Πιστεύω δεν θα έχει μετά. Ναι, δεν σας ακούγα, ήμουν λίγο με τον Νικολίπτη. Ναι, τι είπατε στο τελευταίο, ότι... Λέω, ναι. Δεν ξέρω ο Άρης τώρα άμα πάρει κύπελο για αυτή τη χρονιά. Θα το διεκδικήσει. Ναι, πιθανόν να το πάρει 19, να το πάρει το 20, διότι θα είναι στα 50 χρόνια από το προηγούμενο. Ναι. Και αν δεν γίνει, αν δεν το πάρει το 20, μην τυχόν μετά πάει μετά από 50 χρόνια. Πάλι κολλήσει. Ωραία, να πάει στα 100. Ναι, δεν πειράζει. Αυτό φοβάμαι. Μεγάλος φόβος προφανώς. Όχι, το λέω και για τις ομάδες της πόλης μας. Γιατί μία στο τόσο. Ναι. Πόσα χρόνια περνάνε για να πάρουν τίτλο. Γιατί κάτι το τοποθετώ. Τα τελευταία χρόνια δει στα δύο κύπελα έχει η πόλη μας. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, ναι. Ναι, πριν όμως, πριν το 17. Πριν το 17 που πήραμε το 3 είχε πάρει Κύπρο. Ναι, 14 χρόνια πέρασαν. Με τον Άγγελο, ναι. 14, μετά από το 2001 που πήρε Κύπρο το προηγούμενο τίτλο στο 85 πρωτάλμα. Δηλαδή αυτά είναι κενά, φίλε μου. 16 χρόνια και 13. Εντάξει, τότε όμως υπήρχαν και όλες οι ομάδες αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτή την αυτάρκεια που έχει τώρα. Δηλαδή δεν είχε έναν Ιβάν Σαββίδη, είχε διοικήσεις πρωτοδικείου, είχε πολλά προβλήματα. Οπότε δεν μπορούσε να κοντράρει τόσο πολύ τους από κάτω. Που ήταν πολύ δυνατοί και είχαν επιχειρηματίες οι οποίοι το έχωναν το μαρούλι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια για κανένα 20 λεπτό ακόμη. 2, 87 και 3 οχτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Τώρα βέβαια ο φίλος, δεν ξέρω, ας πούμε, ο Χρήστος, αν το έλεγε έτσι για να πειράξει λίγο αυτό για το 50-50, για τα 50 χρόνια και άλλα 50, το θεωρώ καλό προαίρετο. Πρέπει ο Άρης, αυτό που έλεγα και... στο προηγούμενο ραδιόφωνο που είμαστε στο γέλο, πρέπει ο Άρης στα επόμενα 3 χρόνια να κατακτήσει τίτλο. Δεν γίνεται ομάδα του Βεληνικού στο Άρη να έχει 50 χρόνια να κατακτήσει τίτλο. Δεν γίνεται. Με βάση πάντα μιλάω την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα και το πώς λειτουργεί. Αν ήμασταν στην Αγγλία, αν ήμασταν στην Ισπανία, μπορεί να κάνει και 100. Μπορεί να κάνει και 200. Ναι, αλλά μπορεί να ξανά έπεφτε στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική. Αλλά όταν ανέβαινε, ανεξαρτήτου budget. Μπορεί να παίρνει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, βλέπουμε, είδαμε τη Λέστερ να παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι, είναι Λέστερ. Δεν νομίζω η Λέστερ να είχε μέσα στα 2-3 καλύτερα ρόστερ ή budget στην Αγγλία εκείνη τη χρονιά. Ούτε καν. Ήταν μάλιστα, επειδή το θυμάμαι καλά, ήταν από τα φαβορί για να πέσει εκείνη τη χρονιά, στοιχηματικά τουλάχιστον, η Λέστερ. Νομίζω την προηγούμενη σεζόν ο Ρανιέρ την έσωσε τελευταία, πρώτη-τελευταία αγωνιστική, κάπου εκεί την έσωσε. Έτσι όπως το λες. Και επαναλαμβάνω για κάποιους που δεν ακούγεται καλά αυτό που είπα. Λέω ότι με βάση την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα και το πώς λειτουργεί, δεν γίνεται ο Άρης να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Όπως δεν γίνεται, γιατί μας το είπαν αυτό και πρόεδροι και γενικά όλο το σύστημα, το είπε και ο κύριος Κούγιας. Τι γίνεται, λέει, ο Παναθηναϊκός να μην πέσει, να πέσει, συγγνώμη. Εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται να πέσει, δεν γίνεται και ο Άρης να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Δεν ξέρω να λέω κάτι παράλογο. Μας είπε ο Κούγιας, λέει, δεν γίνεται, έτσι μας είπε, δεν γινόταν, λέει, να πέσει. Θα έπαιρνε. Άμα δεν γίνεται να πέσει, εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός, όπως και όλες οι ομάδες. Ναι, αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός τι είναι, ας πούμε. Ναι, ακριβώς τα ίδια που θα χαρακτηρίζει. Τον Ηρακλή, ας πούμε, γιατί το ρίξανε. Ναι, θα σου πει άλλο Ηρακλή, άλλο τέτοιο. Άλλο Ηρακλής, άλλο Παναθηναϊκός, θα σου πει. Βέβαια, το να πέσει η Γιουβέντος στην Ιταλία γινόταν. Το να πέσει η Μάντσεστερ στην Αγγλία γινόταν.
το να τιμωρήσουν τη Μίλαν στην Ιταλία που ήταν η ομάδα του Πρωθυπουργού. Ναι. Πάλι γι' αυτό έγινε. Βέβαια και τη Γιουβέντους. Και τη Γιουβέντους. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Καλά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εφόσον, γι' αυτό σου λέω την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Εφόσον ισχύει αυτό το πράγμα ότι δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Δεν γίνεται και ο άλλος να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Προφανώς. Ναι. Συμφωνώ. Οπότε, εφόσον λειτουργεί έτσι η ποδοσφαιρική πραγματικότητα, κύριε Καρυπίδη, ή όποιος είναι στον Άρη πρόεδρος, αυτή τη στιγμή ο κύριος Καρυπίδης, λοιπόν, δεν γίνεται και ο Άρης να είναι 48 χρόνια χωρίς τίτλο. Κατάλαβες, θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και εφόσον δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός, δεν γίνεται και το άλλο. Αυτό είχα πει στις τελευταίες μου εκπομπές. Πρέπει να πάρει ο Άρης το κομμάτι της πίτας που του αναλογεί. Πολλά χρόνια δεν το έπαιρνε, μάλλον από τότε που εγώ έχω γεννηθεί και ξέρω τον εαυτό μου και καταλαβαίνω. Ο Άρης ποτέ δεν πήρε το κομμάτι της πίτας που του αναλογεί. Σκοπός είναι να το απαιτήσει αυτό το κομμάτι τώρα. Και φυσικά αυτό το κομμάτι δεν είναι η Ευρώπη. Εντάξει, Ευρώπη δεν είναι. Το Ευρώπη είναι, το θεωρούμε σαν κάτι το οποίο ο Άρης πρέπει να είναι στην Ευρώπη. Άσχετα αν το πετυχαίνει ή όχι. Είναι και κάτι έξτρα. Νομίζω αυτό το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη για τον Άρη είναι να πάρει ένα ναι, τίτλο. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή θα φύγουμε από τη ζωή και δεν ξέρουμε, χτύπα ξύλο και δεν ξέρουμε αν θα δούμε τίτλο. Εντάξει, μπορεί να χορτάσαμε στον μπάσκετ τίτλους και σε άλλες εποχές. Τι λέει, τι έστειλε αυτός. Ο Τρέγιας είναι. Ο Τρέγιας είναι το καρτούν. Ναι, εντάξει. Α σου πω μετά. Εντάξει, το περίμενα. Μα τον έχω δίπλα μου. Μη στεναχωριέσαι, ξέρω ποιον έχω και ξέρω που ήρθα. Προετοιμασμένος ήρθα. Λοιπόν, 23-10-2-87-3-8 είπαμε. Να, μια που λέμε για το ΑΕΚ Άρης, βλέπουμε εδώ τις δηλώσεις του Ζουνίδη. Πάντα είμαστε στο All About Άρης. Δύσκολη και ανταγωνιστική ομάδα ο Άρης. Ο προπονητής ΑΕΚ μίλησε στην κάμερα της Νόβα. Τέλος πάντων. Εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι ΑΕΚ Άρης. Τι είπε για τον Άρη και για το μάτς της Κυριακής. Κυριακή βράδυ, 7 η ώρα νομίζω το παιχνίδι, έτσι. Ή κάνω λάθος, δεν το είδαμε. Το παιχνίδι με τον ΑΕΚ Άρης. Μισό λεπτό, νομίζω, θα το δω. Θα το δεις. Για τον Άρη, τι είπε ο Ουζουνίδης. 7,5 ώρα είναι. 7,5 ώρα, το κάνανε από 7. Για τον Ουζουνίδη, τι άποψη είσαι, δεν μου είπες. Εγώ τον εκτιμώ σαν τον εκτιμείς. Τον εκτιμώ σαν Δόνης ή Ουζουνίδης, μόνο αυτό. Σου λέγανε ένας από τους δύο στον ΠΑΟΚ. Δόνης ή Ουζουνίδης. Τώρα, φίλε, με προκαλεί τα Παπινελίκη. Γιατί ρε, επειδή ήταν ο Δόνης στον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί δεν τον συμπαθούν. Εγώ τον συμπαθώ αρκετά τον Δόνη. Και τον έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση από ό,τι έχω τον Ουζουνίδη. Προπονητικά. Ναι, και εγώ τον Δόνη θα διάλεγα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τότε που είχαμε το καλοκαίρι Δόνη, δηλαδή πριν Ερέρα, έλεγα Δόνη. Καλά, προφανώς. Άρχεται τώρα που στον ΠΑΟΚ τον κράζουμε τον Γκαρσία ναι. κτλ. Ο Δόνης πιστεύω είναι πιο. Και στον Παναθηναϊκό δείχνει έργο. Άσχετα αν, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός και μπορεί να πήρε και ένα-δύο σφυριγματάκια, εντάξει. Ναι, έπαιζε και δείχνει χωρίς έργο. Ναι, παίζει χωρίς άγχος. Εντάξει. Ναι, ναι, αλλά ναι, πρέπει να το διαχειρίζεται κάποιος αυτό το πράγμα όλο. Και αυτό το πιστώνει το προπονητής, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Ζουνίδης, για τον Άρη είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα και ανταγωνιστική. Μπορεί τα τελευταία αποτελέσματα με Πανιόνιο και ΠΑΟΚ να μην ήταν καλά, αλλά περιμένω από τον Άρη αντίδραση. Είναι μια ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και έμπειρο προπονητή. Αυτό που περιμένω περισσότερο όμως είναι η δική μου ομάδα. Θέλω μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα να έχουμε αντίδραση και η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να αντιδράσει. Με αποφασιστικότητα, θέληση, διάθεση να επιστρέψουμε στις νίκες κτλ. Αυτά είπε. Εντάξει, λίγο λογότυπο αυτές οι δηλώσεις, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά, πολύ λογότυπο, πολύ έτσι προκατασκευασμένες δηλώσεις. Νερόβραστες, ναι. Είναι κλασικές που λένε. Γι' αυτό μπορεί να μην γουστάρω τον Κλοπ, παραδείγματος χάρη, αλλά μου αρέσει, ρε παιδί. Καμιά φορά γκουγκλάρω για να δούμε τις δηλώσεις όταν κάνει δηλώσει press conference ή όταν δίνει πριν από τα μάτζερ, παιδί μου. Γκουγκλάρεις. Ναι, ισχύει. Κλοπ και εντάξει, μπορεί να είναι μισητός. Ανηματέρ είναι, εντάξει, ο άνθρωπος, αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι μισητός, αλλά και Μουρίνιο. Δηλαδή, στη συνέντευξη τύπου ξέρεις ότι ναι. θα δεις show. Θα ακούσεις και. Το είδες αυτό που έγινε με την Chelsea τώρα. Εγώ νόμιζα καταρχήν στο 2-2. Ναι. Το Chelsea Manchester. Ο Manchester σοβαρίστηκε στις καθυστερήσεις, το 95ο ναι. λεπτό, ναι. Στο 2-2 πέρασε ένας βοηθός της Chelsea από μπροστά του και έκανε την κίνηση, ξέρεις. Ναι, πανηγύρισε ναι. πολύ. Άλλοι λένε ναι. τον έκανε κίνηση. Άλλοι, και φεύγει προς τα ποδητήρια ο βοηθός και έτρεξε από πίσω του να τον πιάσει και τον έπιασε ένα σεκιουριτάς και τον περιόρισε. Α, δεν το τον όρμηξε. Το βέβαια. Αυτό. Εγώ εντωμεταξύ νόμιζα ότι αυτό είναι από παλιό
Καυγά, ναι, με το, με το Βεγγέρ που είχε μάλλον ένα παράνο, είχαν, παρόμοιο. Είχαν πλακωθεί. Παρόμοιο, ναι. Παρόμοιο. Αυτό αν το, δεν το είδες προφανώς. Δεν, δεν το είδα, όχι. Τον, όχι. Τον έπιασε ο Σεκιουριτάς και τον περιόρισε. Δεν τον έπιασε, έβαλε τα χέρια του έτσι ναι, στον τοίχο. Τον... Ναι, έτσι έβαλε τα χέρια του. Σου μιλάω για πέσιμο. Έτρεξε να τον. Ο Μουρίνιο να τον. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι επισφαλής θέση του και η πίεση που έχει καλά μεταφερθεί πάνω του είναι τεράστια. Γιατί και τη Μάντσεστερ. Δεν παίζει μπάλα η ομάδα, δεν έχει αποτελέσματα και λογικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πρόεδρος που την πληρώνει είναι ο προπονητής και όχι άδικα θα πω εγώ για τον Μουρίνιο γιατί είναι και η τρίτη του χρονιά στην ομάδα, οπότε έχει τη μέρα. Η τρίτη του χρονιά πάντα δεν είναι καλή. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ Μουρίνιο, ναι, αλλά αυτό που, δηλαδή όσες φορές έχω δει τη United, εντάξει. Όχι, είναι αυτή η United, δεν. Αυτό ειδικά που παρουσιάζει είναι έκτρομα, αν και για μένα έχει και τώρα πήγαμε από τον, από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ πήγαμε στην United, δεν έχει σχέση. Αν και εγώ νομίζω ότι έχει πρόβλημα ρόστερ, όσο και να σου φανεί περίεργο η Manchester. Πρόβλημα ρόστερ με τόσα εκατομμύρια μεταγραφές. Τι να κάνουμε, δηλαδή άμα τα εκατομμύρια τώρα το λέγαμε προηγουμένως. Τώρα τα λέγαμε. Πήρε, παραδείγματος χάρη, τον Χατζερίδη, πήρε τον τέτοιο. Ο Άρης μπορεί να πήρε τον Κολάσο, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να έπαιζε ο άνθρωπος στην Boca Juniors. Δείχνουν ότι δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει ούτε καν σε αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας που παίζει. Η Manchester πήρε πολύ σαπάκι, πολύ πράγμα. Πολύ... Ναι, δεν του βγήκανε, ναι, ναι. Τώρα εδώ διαβάζω εκεί που τον είχε για μπούλο τον Μαρσιάλ, παραδείγματος χάρη. Λέει τώρα θα. Να το, προς παραμονή ο Μαρσιάλ. Πού πας εσύ με τον Μαρσιάλ, ρε καημένε. Πού πας δηλαδή. Εντάξει, τι να πω. Οι άλλοι έχουν. Τώρα μιλάμε για top επίπεδο. Τώρα μιλάμε για top επίπεδο. Δεν λέω ότι ο Μαρσιάλ προς Θεού είναι παλτό, παραδείγματος χάρη. Απλώς συγκριτικά με τους άλλους. Βέβαια, όταν... να σου πω κάτι, όταν παίζει να πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας. Έχεις ένα City, έχεις Liverpool που έκανε μεταγραφάρες. Ή όταν πες για Champions League και σε κάνει τώρα η Juventus περίπατο έκανε μέσα στο Old Trafford. Και η κατοχή που είχε η Juve μέσα στο Old Trafford, εντάξει. Λέω... Πόσο ήταν, δεν το είδα. Σε κάποια στιγμή είχε φτάσει το 70%. Μία ευκαιρία έκανε βασικά. Μάλιστα ένα δοκάρι του Pogba, αυτού του μαύρου φορτούνι του Pogba. Ψεύω τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές απάτες που υπάρχει στο ποδόσφαιρο μαζί με τον Neymar. Αυτοί οι δύο είναι. Ο Νεϊμάρ, εντάξει, είναι ζογκλέρ, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Ο Νεϊμάρ μου τη δίνει πολύ στα ναι. Δέντρα. Και ο άλλος είναι ο Πογκμπά. Ναι. Έχω ένα φίλο μου, λέει, άμα φύγει ο Μουρίνο θα δεις τον Πογκμπά. Τι να το δω, ρε φίλε, τον είδα και με την εθνική. Λοιπόν, τον είδα και με την εθνική. Άμα σας ενθουσίασε με την εθνική, η εθνική του πήρε το Μουντιάλ. Άμα είδατε εσύ κάνα Πογκμπά μέσα στο γήπεδο, εντάξει, μπορεί να είμαι τόσο εμπαθής, πιθανόν. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ πιστεύω ότι ναι. Ο Ερέρα, ας πούμε, τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια με Άκη Ολυμπιακό, ναι. Άμα δεν πάρει πόντο, ας πούμε, και κάνει δύο ήττες, δηλαδή και δύο που υπάρχουν, γίνουν τέσσερις, η θέση του είναι πολύ επισφαλής, ας πούμε. Έτσι, δεν πάνε και ο Μουρίνιο, να πω, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Δηλαδή πρέπει με Άκη Ολυμπιακό παίζει να ρόλο, πάρει πόντος. Παίζει ρόλο, ένα λεπτό. Μπορεί να πάρει πόντο, όχι πόντο, μπορεί να κερδίσει και η ομάδα να είναι απαράδεκτη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σου πω. Είναι αυτό που μετράει. Περίμενε ένα λεπτό. Την άποψή σου, λες, να ρωτήσω την άποψή σου θέλω να δω. Την οπτική σου γωνία, βασικά θέλω να δω. Τώρα θα πω πάλι παιχνίδι του ΠΑΟΚ και θα, εντάξει, θα με πούνε άλλη μια φορά αντιπάοξη που είμαι βασικά, αλλά εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν παίξει σαν τον ΠΑΟΚ μέσα στον Ολυμπιακό. Και κέρδισε ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ρε παιδί με ένα μάτς που έπρεπε να λήξει 4-1-5-1. Τι θα πει εσύ, για πες μας τώρα, να μην είναι να φύγει ο Ερέρα. Κατάλαβα να παίξει ο Άρης με τον Ολυμπιακό και αγγελίσει. Όχι, φίλε μου, δεν άκουσες, σου είπα. Λέω ένα ανάλογο παιχνίδι σαν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μονόλογος των γηπεδούχων, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο που είδα. Ένα μας που ήταν για το δεύτερο ημίχρονο μόνο για 3-1-4-1 και έλεξε 0-1. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, ρε φίλε. Α, το αποτέλεσμα είναι μόνο που μετράει. Βέβαια. Ωραία. Ο Λουτσέσκο, ας πούμε, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει τρομερή τύχη. Ναι. Πιάνει μπαρμπούνια με τον Πισινό, να ναι. Μπετονιά στην. Στον υπόνο μου πιάνει λαβράκι, αλλά ωραία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ναι. Υπάρχουν δύο προπονητές οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από τον Λουτσέσκου. Ο ένας είναι ο Οθόνης, μακράν καλύτερος, και ο άλλος είναι ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης τον έκανε πλάκα στην Τρίπολη. Ναι. Και φέτος μέσα στην Τούμπα έχασε με πέναλτι ο Ρακοτάνγκο. Δεν άκουσε να χάσει η Τρίπολη. Ο Παντελίδης 4 πόντους έχει, γιατί δεν τον διώχνει τέτοια η Τρίπολη. Ο Παντελίδης έβγαλε το πιο δύσκολο πρόγραμμα που μπορούσε να βγάλει. Δεν υπάρχει μάτς δύσκολο που να μην το έπαιξε. Ναι. Για μένα προσωπικά καταρχήν αν το καλοκαίρι είχαμε την
τη δυνατότητα να πάρουμε το δόνι και πήραμε τον Ερέα, κάνουμε πολύ χοντρή πατάτα. Αν και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα προβάδισμα. Δεν πιστεύω ότι ένα θα λεπτό, το χέρι μας. Εσύ, δεν είπαμε αυτό. Ο, δεν είπα αυτό. Εσύ που με άκουγες και στο Yellow, ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ από τότε που το λέγαμε προς το τέλος του πρωταθλήματος φώναζα για δόνι. Δεν σημαίνει ότι τον ήθελε ο Άρης. Μπορεί να την έψαξε την περίπτωση. Αλλά... άποψη του. Ναι, δικιά μου ήταν. Ότι αν μου έλεγε έναν προπονητή, θα έλεγα τον δόνι. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είχε ο Άρης προβάδισμα. Αν το είχε και πήρε τον Ερέα, θα έκανε μεγάλη γκάφα. Προβάδισμα πώς να έχει από τη στιγμή που. Ρε φίλε, από τη στιγμή που μπήκε ο Παναθηναϊκός, πώς θα έχει προβάδισμα ο Άρης. Παναθηναϊκός είναι ο δόνις. Η ομάδα η οποία τον ανέδειξε να πούμε. Ακριβώς. Εκεί ανδρώθηκε και έκανε τις επιτυχίες, το όνομα. Αλλά και ο Παντελίδης για μένα είναι. Πολύ καλός προπονητής, δηλαδή δεν θα με καλούσε μια τράμπα ας πούμε, με την Τρίπολη ας πούμε. Αν ο Άρης πάρει πόντο τώρα με Άκη Ολυμπιακό, τι να συνεχίσω εγώ με τον αέρα, να κάνω τι να πω, να πω τον πόγδος. Για αυτοκτονία το πας εσύ, να έχεις τράμπα τι εννοείς, να δώσουμε τον αέρα στην Τρίπολη και να πάρουμε τον Παντελίδη. Ναι, και να πάρουμε τον Παντελίδη ρε φίλε. Γιατί... και εσύ ο αέρα στο Χαρλάο, όχι στο Χαρλάο έπαιξε η Τρίπολη. Και μας κάνει κάνα 2-0. Είσαι τυχερός που δεν είναι ο Τρέγης εδώ. Ξέσαι, του είχες δώσει assist τώρα. Δύο assist τον έδωσε. Ναι, του έδωσες τρομερές assist. Καλάθι και φάου. Κοίτα, άκου να δεις φίλε, οι παοξίδες αυτή τη στιγμή έχουν απέναντι στους αεξίδες, δεν μπορούν να πούν τη σιμουδιά, διότι μας λέγανε ότι βίντε ένα καφενείο της πλάκας που αν πέσαν αυτοί μαζί τους, αν πέσαν του Τσουλού. Και η Βίτη να τους ξεφτύλισε, τους έκανε πλάκα με Ο Αεκτσής. Για αυτή τη στιγμή μπορεί να σε πει ότι δικαίως έχω πάρει και το πρωτάθλημα, ούτε χάρη την είμαι και δικαίως τόσο και στο Τσουλού να πούμε. Όχι φίλε, δικαίως το πρωτάθλημα δεν το πήρε γιατί υπάρχει ένας κομμένης στη μέση. Από εκεί και πέρα... Ποιος κομμένης τώρα φίλε, τώρα άμα πέρσι δεν θυμάσαι τι έγινε. Δεν θα λέγανε όλοι ότι φταίει ο τύπος που πέταξε την κορδέλα και τιμωρήθηκε την αστυνομία. Ποιος κομμένης τώρα, να μην τρελαθούμε. Πέρσι δεν θυμάσαι πώς κρίθηκε το πρωτάθλημα. Πώς κρίθηκε το πρωτάθλημα, να δεν θυμάσαι. Το τι έγινε, το ότι δεν πήγε να καταθέσει, το τι είχε γίνει στο γήπεδο. Δεν μπορεί να μου λέει ότι πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Σου λένε ότι φταίει ο τέτοιος να πούμε. Φταίει το μάτσο με τον Ολυμπιακό, λέει εκεί το χάσαμε τώρα. Άρθει την Άκη τώρα, μην την πλέξει. Η Άκη για μένα το πρωτάθλημα το πήρε δικαίως να πούμε. Πάρω που δεν την κουστάρω, αλλά το πήρε δίκαια. Δεν το πήρε δίκαια. Αν ήθελα να το πάρει δίκαια θα έπεσε. Δεν θα αλλάξει την άποψη ούτε του. Με ενδιαφέρει το ότι θα γίνει με τον Ερέρα. Ο Ερέρα αυτή τη στιγμή θέλω να πάρει δύο νίκες. Παίρνει δύο νίκες. Βγαίνω και λέω ότι είμαι ρόμπα ξεκούποτη. Ότι άμα φέρει δύο χι. Άμα φέρει δύο ισοπαλίες. Και δύο ισοπαλίες. Να πάρει κάτι. Άμα κάνει δύο ήττες. Ναι. Έτσι. Για μένα πρέπει να αντικατασταθεί. Γιατί μετά οι δύο ήττες. Υπάρχει και ακόμη πιο δύσκολο πρόγραμμα. Παίζεις και με Ατρόμητο και με Παναθηναϊκό και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ας πούμε. Μετά θα κοιτάς από κάτω να πούμε τι. Ναι. Και ξάχνει τον Πανετολικό και αυτά. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε ο Ερέρα για μένα σε αυτά τα δύο μάτς πρέπει να αποδείξει κάτι να πούμε. Έστω και για με τύχη, δεν ξέρω. Να αυτό δούμε. Να πούμε, εντάξει. Να σε καλά. Είναι. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ, Τζορτζ. Πάντως, ο Αεκτσής δεν μπορεί να λέει κάτι για τον Παοκτσή, καθώς και μέσα στη... πέρα από το μεταξύ. Για αυτό σου ενώσει, για τη Βίντι σου είπε. Εντάξει. Για τη Βίντι. Τι να λέμε για τη Βίντι. Για τη Βίντι. Είχε το μυαλό στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και το αυτό ο Αεκτσής έχασε. Για να δούμε. Για να δούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Από το χωριό παίρνω εγώ. Από ποιο χωριό? Από το Άνου Βίντζι. Άνου Βίντζι. Άνω Βίντζι, πού είναι αυτό το χωριό, ναι, σε ποιο νομό είναι? Στο νομό πάνω, πολύ ψηλά, νομό Εύρου. Α, δεν το ξέρουμε, ναι, ναι. Για πες δεν το ξέρουμε το χωριό. Δεν το ξέρουμε, τι βγάζει αυτό το τι βγάζει, τι παράγει αυτό το Άνω Βίντζι? Σκόρδο βγάζει, καλό σκόρδο. Ουτάσους, πού είναι Ουτάσους? Έφαγε σκόρδο και βρωμάει ένα πνοή του και τον αφήσαμε σπίτι του. Αρρώστησε, πάγουσε στην Τούμπα, τι έκανε? Δεν τον ένιωσε τον Πάοκ το χθεσινό. Ο Τρέγιας είπαμε. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Διβίδι λέγατε κάτι για τεσσάρες, πεντάρες, χωριά, παμπ. Στον Τρέγια, βρες μου έναν που να έλεγε την βίντεο ότι είναι ο Μαδάρα και ότι περίμενε ότι θα χάσει ο Πάοκ στην Τούμπα. Έναν. Και όχι τώρα μου το πεις επίτηδες, γιατί δεν με κολλαντρίζεις. Σας το λέγανε, αλλά δεν τους πιστεύατε. Αεξής είσαι, αεξής. Αεξής είμαι, για. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό πραγματικά περίμενα ένα εξή. Θέλω να σου κάνω γι' αυτό. Παλιός είσαι τώρα πέραν της πλάκας, δηλαδή με ηλικία θέλω να ξέρω. Ας σου κάνω... Ναι, 43. Ωραία, μπορείς να μου πεις, δεν ξέρω, μπορεί να έχεις εσύ διαφορετική άποψη. Μπορείς να μου πεις δύο ερωτήσεις θα σου κάνω, θέλω να δω αν τις ξέρεις.
Όχι αντισχέσεις, μία είναι εκτίμηση η πρώτη. Ποιον θεωρείς καλύτερο πρόεδρο στην ιστορία της ΑΕΚ? Από αυτά που έχεις ακούσει, από αυτά που έχεις κάνει, ποιον θεωρείς? Πιο γάτο. Όχι, όχι πιο γάτο. Μελισανίδη. Όχι, όχι, ας το γάτο. Σε ρωτάνω, ποιος ήταν ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία της ΑΕΚ? Από το, προφανώς ξέρεις την ιστορία της ΑΕΚ και από τότε πριν γεννηθείς εσύ. Ποιος είναι αυτός? Κοίταξε, πριν γεννηθώ, εγώ ακούω για Μπάρλο. Ο Μπάρλο. Ωραία, ακριβώς. Ο Μπάρλο, ξέρεις τι ομάδα ήτανε? Άρης. Άρης. Μπράβο, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, ρε φίλε. Τι, όχι, για τον Τρέγια, λέω για τον Καρυπίδη. Ο Θωμάς ο Μπάρλος ήταν αριανός άρρωστος. Ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Πήγαινε να κατευθεί εδώ με τα διοικητικά του Άρη. Δεν μπόρεσε και πήγε, πήρε την ΑΕΚ. Ο Θωμάς ο Μπάρλος. Και είναι κατά κοινή ομολογία για τους αεξίδες, γιατί έχω και φίλους αεξίδες, ναι, ο καλύτερος πρόεδρος ΑΕΚ. Αλλά ήταν αριανός ο Μπάρλος. Το ξέρω. Ζάχο, ναι. Είπε ο φίλος εκεί δίπλα που έχει στο παλικάρι. Στέλιος, όχι, Στέλιος. Μην το... Ο Στέλιος, ναι. Καλό ότι παιδί. Έχασε, λέει, το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, ήταν στη μέση ΑΕΚ. Ο Σαββίδης πού ήταν, στην άκρη? Ναι, εντάξει, είπαμε. Το είπαμε αυτό, εντάξει. Το θέμα είναι το τι έγινε μετά. Έλα ρε Τασούλη, Στέλιο, το... άστο δεν είναι τώρα, έκανε κοτσάνα, πώς να το πω, μας έδωσε το πρωτάθλημα που και εμείς δεν το πιστεύαμε. Έτσι, δηλαδή, όπως το λες είναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, Ζαχό, άκουσα τον Τάσο ρε, πολύ ερωτική φωνή είχε ρε φίλε. Πραγματικά εγώ δεν το γνώρισα, σοβαρά τώρα, δεν το γνώρισα. Μετά που είτε του πάω τόσο ερωτική φωνή, βράζει πάντα. Κοιμόταν η κόρη γι' αυτό. Όχι ρε, κοιμάται η κόρη του για να μην την ξυπνήσει, σιγά σιγά. Τον άκουσα και στο Ζαγόρα χτες βράδυ που έκανε κριτική του αγώνα και πάλι έτσι ήταν η φωνή του. Λέω, Τάσος είναι αυτός. Όχι, αργά αργά το βράδυ λογικά ρε, κοιμάται το μωρό. Μικρή είναι η κόρη του. Η μικρή είναι η κόρη του και κοιμάται και εντάξει, χαμηλώνει την ένταση. Έγινε, παιδιά. Εντάξει. Να σε καλά. Τσάω, τσάω. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, είναι και παρά 2-3 λεπτά. Σου έχω σκοράκι εδώ πέρα, μου στείλε ο Τάσος. 2-0 δίνει το 2-0. ΑΕΧ Άρης. ΑΕΧ Άρης 2-0 και τι είπε και γελούσε εκεί. Μην παίρνετε άλλο οι φίλοι, γιατί είμαι σε και δύο... το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το δίνει 2-0 και αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω τώρα πέραν της πλάκας, πιστεύω ο ΠΑΟΚ είναι άσο, είναι άσος, δεν θα σου αρέσει αυτό που θα σου πω, συγγνώμη. Όχι, είπα ότι θα δεν θα σου αρέσει, γιατί το πιστεύω ότι είναι άσος, γιατί πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός το που παίζει στην Α' Εθνική το οφείλει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στον ΠΑΟΚ, για να μην πω κατά 100%, οπότε... Νομίζω ότι είναι καρασάρα. Μπορώ να ξεφτυλιστώ. Μπορώ να ξεφτυλιστώ. Για να... Πάντα μιλάω πριν. Μετά χρυσών προφήτης δεν γίνομαι. Πριν μιλάω, μπορώ να ξεφτυλιστώ και να λήξω και 1-1 ή 0-1 παραδείγματος χάρη. Έτσι πιστεύω. Αυτό λέει η λογική μου. Για το ΑΕΚ Άρης, τριπλή είναι. Όσο και αν αρέσει ή δεν αρέσει, τριπλή είναι. Αν προηγηθεί ο Άρης με αυτή την ΑΕΚ έτσι κουρασμένη, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τζίλος, ο Μήλος και ο Τζιτζι Κώστας. Και ο Μητσικότσας. Θα δούμε. Τριπλή είναι το ΑΕΚ Άρης και το δίνει μάλιστα και πάρα πολύ το διπλό. 2 ευρουλάκια θα το ποντάρω μαζί με κανένα ακόμη παιχνιδάκι. Το δίνει 7 φράγκα το διπλό. Δεν νομίζω ότι αντικατροπτίζει το 7 φράγκα την πιθανότητα του Άρη να κερδίσει. Θα το δούμε. Εγώ τον Άρη με την ΑΕΚ με τον Άρη το βλέπω ένα χ. Χ το βλέπεις. Ένα χ. Ναι. Χινάρι. Ένα 0-0. Α, όχι, θα μπει γκολ. Γκολ θα μπουν και πιστεύω και... πάνω από ένα. Και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το κόβω ένα 3-0. 3-0, τόσο εύκολα δηλαδή. Εύκολα, εντάξει, αυτό είναι σχετικό το σχετικό, εύκολο. Σχετικό, σωστά. Ναι. Καμιά φορά το 1-0 είναι εύκολο και το 3-0 λες. Ναι, αυτό. Ναι, είναι πώς θα σου κάτσει. Πώς θα σου κάτσει, όντως. Λοιπόν, επίλογος κύριε Στέλιο μας. Ευχαριστώ. Ναι. Τι άγια, ευχαριστώ. Θα ξανάρθεις αφού άλλαζε. Κλασικά. Ναι. Τι ευχαριστώ. Δεν έχω να πω κάτι. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη δεν θα πει κανένα επιτυχία. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Εγώ σου λέω βαθμολογικά. Σε συμφέρει κιόλα. Προφανώς και με συμφέρει να πάρει. Ο Άρης, να μην χάσει. Να μην χάσει ο Άρης. Προφανώς. Είναι κάτι το οποίο βολεύει. Γιατί θα χάσει και έδαφος η ΑΕΚ. Δεδομένου το να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει, θα ξέρει τα αποτελέσματα όταν παίζει βασικά. Αυτό ακριβώς. Οπότε ναι, γιατί όχι. Δηλαδή λέμε τώρα. Αν δεν έχει κερδίσει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πού πέρασε. Άστα, με τον Απόλλον πέσει, ξέχασε. Άστα, ναι. Ναι, μην το συζητάμε καν. Αν δεν έχει κερδίσει η ΑΕΚ,
Γιατί τον Ολυμπιακό τον έχει και στην Τούμπα. Και αν φέρει κανένα χ, δεν σε πολύ πειράζει, ή όχι. Α, θα με πειράξει. Θα σε πειράξει πάλι. Λες να πάρει, γιατί δεν του έκανα 8 από του πόνου, έτσι. Ναι. Είναι πολύ τρικαδόρικο, γιατί έχει και ο Γιώργο Δόνη στον πάγκο. Που αρκετοί μετά από αυτό που έχει κάνει με τον Γκαρσία, τον έχουν στην μπούκα. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τα προγνωστικά τα δώσαμε. Τώρα πού πας εσύ, κοπελίτσα, λαδάδικα, πού πας. Τώρα μην τα δώσουμε όλες. Δεν πειράζει. Κοπέλες παίζουνε, τίποτα. Είναι ανάμεικτη η σύνθεση. Σε ακούει μήπως η κοπελιά σου ή όχι. Όχι. Αν θες να γουστάσεις και καμιά ακόμη, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Κάνε τώρα που μπορείς, Στέλιο. Μια χαρά και προσγειωμένο παιδί σε βλέπω και ωραίο παιδί. Κάνε τώρα που μπορείς, που είσαι 26 είπαμε. Γιατί έχετε μια τάση να με μεγαλώνετε. 25. 25. Με σένα δεν έχω παράπονο, με λες 26. Ο άλλος 36 λέει. Άσον, άλλος είναι σαν μούμια είναι, έτσι όπως έχει γίνει. Λοιπόν, κάνε τώρα που μπορείς, όχι τρελά πράγματα. Κάνε τώρα, βγες, κάνε τώρα, γιατί μετά όταν γίνεις σαν και εμένα, θα θέλεις και δεν θα μπορείς. Μετά μεγαλώνει υποχρεώσει. Μεγαλώνει. Όχι, δεν άσε υποχρεώσει. Ποιε υποχρεώσει. Άσε υποχρεώσει. Γενικότερα είναι άλλη φάση. Το πνεύμα λέει πρόθυμο, η σάρκα δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε. Τι να ευχαριστήσουμε. Περίμενε, τι να ευχαριστήσουμε. Κάτσε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να πούμε ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε φυσικά την Skies Aviation Academy που για ένα ακόμη βράδυ ήταν μαζί μας. Που είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες στο skies.gr. Και στο 23-9-20-21-100, να επαναλάβω το τηλέφωνο, 23-9-20-21-100. Πορκίτο ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερ, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες για συνοδευτικά. Καρεολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για το delivery, 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή σας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον βασικό υποστηρικτή μας που είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311-208-301, παναλαμβάνω για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες. Αυτά από το Escobar, αύριο το πρωί θα το πιούμε το καφεδάκι μας εκεί πέρα. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε ξανά όλο τον κόσμο για την συμμετοχή ακρόαση. Εσύ εντάξει, θα ξανάρθεις κάποια στιγμή, δεδομένο είναι κάποια υποχρέωση θα έχει πάλι ο Τάσος. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν στην ηχοληψία. Μείνετε συντονισμένοι γιατί είδα Γιώργο Ζαγόρα, καλά τον είδα Βασίλη. Έχουμε ζούγκλα. Έχουμε Γιώργο Ζαγόρα και ζούγκλα από τις 12 που είναι τώρα και 2 λεπτά μέχρι... Όσο πάει. Μέχρι και τις 2 λέμε. Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει. Εγώ έχω ανοίξει και 2,5 και 3 παρά και 3 και 4 και ήταν εδώ πέρα στο στούντιο ο Γιώργος Ζαγόρας. Το λένε, αλλά δεν το ναι, ξέρει εντάξει, κανένα. Εντάξει. Όσο αντέξει και αυτός και οι ακροατές. Λοιπόν, από το Στέλιο, εμένα και τον Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.